Πάμε. Γεια χαρά, Μάγκες. Καλησπέρα. Όλα καλά, όλα καλά. Τι να γίνει. Έτσι γιατί. Τι. Τίποτα. Λοιπόν. Έχω, να, εδώ τώρα δοκιμάζαν πάλι εδώ τις γραμμές, εδώ στο Περιστέρι, χαλάσαν όλες τις γραμμές. Και δίπλα. Και... Να το κάνουμε εδώ, κοίτα πώς έχω. Πώς έχω τώρα. Χάλασε και το μηχάνημα, βγάζει τα νερά. Λοιπόν, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επειδή χαλάσανε τα... οι γραμμές εδώ... Σκάβουνε. Ναι, τέλος πάντων. Έλα, φίλε μου, πού είσαι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Μπορεί να μιλήσεις απευθείας τώρα από το δικό μου κινητό στην εκπομπή. Κάτσε να βάλω ανοιχτή συνομιλία, περίμενε. Ξέρεις. Μ' ακούς. Εντάξει, Λευτέρη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχουμε στη γραμμή τον Λευτέρη, τον Χρυσοφάκη, τον έφερε της ομάδας. Λοιπόν, έλα, μίλα. Κάτσε που το τέτοιο μου εδώ. Βγάλε αυτό εδώ. Περίμενε. Περίμενε, μωρέ. Περίμενε, Λευτέρη, εδώ. Έλα, τεχνολογία φουλ. Πάμε, μίλα. Πες εντυπώσεις και τι έγινε στον αγώνα. Τίποτα, εντάξει. Στον αέρα είμαστε. Πες. Στον αέρα είμαστε. Ναι, χάσαμε 2-1, έτσι. Ναι. Δεν έχει κάνει τίποτα, απλά δείξαμε ότι είμαστε Ολυμπιακός. Και αυτό που έχω πει και έχω δηλώσει, ότι άμα δεν σβήσουμε τα φώτα της παράστασης, Ολυμπιακός δεν πηγαίνει ποτέ έτσι, ότι μάθα από μικρά που πηγαίνει. Τώρα αυτά που κάνουν παράπονα για το Ρέντι, εδώ πέρα γίνανε σήμερα όχι τα έσχη. Έσχε. Παιδιά να πετάνε μπουκάλια, να πετάνε σχολιά. Γύφτη ρε παιδί. Να μην αφήνουν να φωνάξουν το Ολυμπιακό στο κέντρο του γηπέδου. Να μην αφήνουν να κάνουν διατάσεις, να μην αφήνουν. Α, δεν έγινε προθέρμανση δηλαδή. Στο παιχτών του Ολυμπιακού, αυτοί που ήταν εκτός δεκάδας, να μην τους αφήνουν να φοράνε την πλούτα του Ολυμπιακού. Λάζει με λίγα πράγματα έτσι. Γι' αυτό θα πάνε στο απάντιο. Δεν υπάρχουν και δεν γίνονται πουθενά. Δεν έχει γίνει κάτι εκεί. Αυτό που έχει γίνει και το μόνο που έχει γίνει τώρα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός δείχνει ποιος είναι. Ωραία. Δεύτερο, επειδή δεν είναι καλή εδώ τώρα αυτό που κάνω εγώ εδώ τα δικά μου τα κόλπα. Η σύνδεση. Η σύνδεση αυτή η δωροφορική, πώς το λένε. Είναι και το κινητό μου τελευταίο. Βέβαια, για τον Ολυμπιακό πέφτω και από τον πλανήτη Άρη. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, Λευτέρη μου, τα λέμε πάλι. Να είσαι καλά. Γεια σου, Λευτέρη, γεια σου, κουμπαράκι. Συγχαρητήρια στους παίκτες να πεις. Έλα, γεια. Τι έκανε, ρε. Γίνεται. Πολύ μπροστά είμαστε. Θες να πάρω και από αλλού. Άστε με τα εκεί τώρα με τα δωρεάν. Κάτσε, με πήρε ο Τσούκ τώρα. Κάτσε, με πήρε ο Τσούκ. Ο Τσουκαλά. Για, ακούγεται. Είτε ο Καραμαντά. Εντάξει είμαστε. Εφλεόρα, ακούγεται. Μίλα, ρε τάκι. Μιλάω, και εντάξει είμαστε. Ένα τεστ. Τι είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Εντάξει. Αυτό το λένε, αυτοί πάνε και γυρίζουν τους δίσκους που λέει ο μέσα. Που είναι έτσι γίνεται στα στούντια. Ναι, και είναι ο Νταλάρας εκεί. Θέλει να ξεκινήσει. Και λέει ξεκίνα. Και λέει ο Νταλάρας, ένα, δύο. Από ό,τι θυμάμαι εγώ. Ναι, και λένε και άλλοι από κάτω, δεν μας σχέζει Νταλάρα. Από δεν ακούγεσαι. Ένα γομαντάρα! Λοιπόν, έλα. Τι, πάμε για την... Τι έγινε εκεί πέρα, ρε. Δεν τους αφήσαν τους κάτσε ένα λεπτό να κάνουν προθέρμανση. Ξεκινήσουμε από τη μιζέρια τους θα ξεκινήσουμε. Από το μεγαλείο μας θα ξεκινήσουμε. Εντάξει, έγινε να ξεκινήσουμε από τη μιζέρια τους. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, συγκεντρώθηκε. Να δει πάλι τον Ολυμπιακό του βόλεϊ. Έτσι. Μόνο Ολυμπιακός γεμίζει τα γήπεδα. Αυτό είναι τιμή μας και καμάρι μας. Ήταν... Μαζευτήκατε από κάθε γωνιά, ήταν όλα τα τμήματα. Ο ΠΑΟΚ του ποδοσφαίρου. Yeah. Ο ΠΑΟΚ του μπάσκετ. Yeah. Ο ΠΑΟΚ του... του χάντμπολ. Ο ΠΑΟΚ του πόλο δεν ήτανε. Κολύμπα και δίπλα. 18-3 ήρθαμε. Yeah, ήρθαμε 18-3. Εντάξει. Άστα εντάξει, 18-3. Να αρχίσουμε τα άλλα. Γιατί δεν είπες του ποδοσφαίρου τότε, αφού μου έμεινε στο πόλο. Επειδή έγινε χτες του πόλου. Α, δεν προλάβανε. Ναι, πού. Και τι, ακόμα κολυμπά να βγουν. Βέβαια, εκεί είναι αυτό. Τέλος πάντων. Πες τα άλλα. Ο Σαββίδης ήταν εκεί, κδινότανε, ξαναντινότανε, ξαναγδινότανε. Εντάξει. Λοιπόν, άμα θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, εγώ λέω να κτηθείτε όλοι. Από πάνω μέχρι κάτω. Άντρες, γυναίκες, γιατί είχατε και πολλές σήμερα.
Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Είπαμε και την Παρασκευή ότι είναι δύο ομάδες της άξιας. Έτσι. Η αλήθεια είναι, Άκη μου, ότι επενδύει εκεί ο ΠΑΟΚ. Θα το λέμε αυτό. Ναι, επενδύει. Το budget είναι σχεδόν τα ίδια λεφτά είναι. Ναι. Και από την ώρα που επενδύει, λογικό είναι να. Έτσι δεν είναι, Άκη. Κάτσε, όχι, δεν είναι η επένδυση. Κάλλο η επένδυση, κάτσε μου, τα έχει μπερδέψει. Κάλλο η επεξαίρεση. Εσύ κάτω το. Έλα, ναι, πες εσύ και θα. Τι να κάνω, ρε. Πες, εσύ, δεν με αφήσει να το πω. Πες τι θέλει να πω. Τίποτα, εγώ τώρα άσε. Άστα, είναι ποδοσφαιρικό αυτό. Ναι, άσε με. Εγώ δεν ξέρω, το ξέρω, μου τα έχει πει. Άλλο η. Όλο ο κόσμο. Αυτά που γίνανε πάνω. Κάτσε ένα λεπτό. Άλλο η επένδυση. Θα πεις αυτά που δεν άφησαν τους παίκτες να κάνουν προθέρμανση. Αυτό ναι, θα το πούμε. Ρε, κάτσε, εγώ θα πω για το μεγαλύτερο Ολυμπιακό και τα άλλα μας θα πω Λευτέρης. Λοιπόν. Άλλο η επένδυση και άλλο η επεξαίρεση. Η επένδυση είναι αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Επενδύει στο βόλεϊ, στο πόλο, στο μπάσκετ, στο αντρικό βόλεϊ, στο αντρικό πόλο, στο γυναικείο βόλεϊ, στο γυναικείο πόλο. Πληρώνονται όλοι κανονικά. Ο ΠΑΟΚ, όλος ο ερασιτέχνης έχει μείνει. Τι θέλω να πω, ότι έχει μείνει απλήρωτοι όλοι οι παίκτες του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να πληρωθούν οι δύο κουβανοί. Έτσι. Έχει διαφορά. Άλλο η επένδυση και άλλο η επεξαίρεση. Συμφώνησες τώρα. Ναι, άμπρο. Ωραία, εντάξει. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Πάμε τώρα στα άλλα. Είδαμε ότι είναι δύο. Εντάξει, όπως είπαμε και πριν. Εντάξει, δεν είναι. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Σίγουρα είναι καλύτερη. Όλη τη χρονιά. Άσε με, Ρεάκη. Ναι, ρε. Όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Σαν ομάδα. Σαν ομάδα εκεί. Και γι' αυτό και το πήραμε με 20 βαθμούς διαφορά. Οι 5-20 βαθμούς, σωστό, διαφορά. Πρώτη εμείς τέταρτη. Κανονική διάρκεια, ναι. Πρώτη εμείς τέταρτη. Αυτή 20 βαθμούς διαφορά. Η πέμπτη νίκη κατά του ΠΑΟΚ. Συν σε αυτές τις 5 νίκες ο Ολυμπιακός έχει πάρει 2 κύπελα. Το κύπελο Ελλάδος και το League Cup. Και όσο αφορά για το πρωτάθλημα, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Έτσι, και κάποιοι που λέγανε την Παρασκευή, εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει μια απογοήτευση. Έχει κάνει δύο ήττες. Εγώ αλλά θέλω να πεις ότι δεν ήμουν έτσι. Όχι, εγώ ελπίζα και στο έλεγα. Πάντα, ο Τάκης δεν είναι ποτέ. Όχι, το βλέπαμε. Μα εκεί δεν είναι. Όχι, από μόνο στην Παρσελόνα και να λέω να την κερδίσω 10-0. Όχι, δεν το έχω αναγνωρίσει. Και σε άλλα παιχνίδια. Έτσι και στην Κωνσταντινούπολη που ήμασταν. Όλοι τα λέγανε μετά. Όλοι μετά. Ένα κουπόνι δεν είδα να το έχουν παίξει. Όλοι το λέγανε. Μόνο εσύ μου δείξει. Δεν τα αφισβητώ αυτό. Το κληρονομικό σου χάρισμα δεν τα αφισβητώ. Και την αίσθησή σου. Εισιτήριο του Ολυμπιακού. Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ο Ολυμπιακός, συμφωνώ για την Παρασκευή, θα δούμε το τέταρτο παιχνίδι ποιο είναι, αλλά εγώ θέλω να πω ότι όλη τη χρονιά. Τετάρτη, συγγνώμη. Ναι. Όλη τη χρονιά. Ναι, είδες πέμπτη Παρασκευή πήγα γιατί θα παίξουμε εδώ. Ναι, είδες πως πήγε. Ναι, εντάξει, δεν ό,τι θέλω. Σου λέω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός στο βολέι έπαιξε καταπληκτικό βολέι, παιδιά. Και η διαφορά. Σε νίκες και σε βαθμούς από τις άλλες ομάδες, το λέει η βαθμολογία. Τώρα, αυτό που έγινε στο Ρέντι προχτές, εντάξει. Τάκη μου, είναι το βολέι, είπαμε, είναι άθλημα ψυχολογίας. Αν υπάρχει ένα άθλημα ψυχολογίας, είναι αυτό, έτσι. Ναι, καμιά φορά, τι γίνεται τώρα, η ψυχολογία είναι σαν τους αλλοκαθαριστήρες. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς την ψυχολογία, έτσι. Έχουμε καλύτερη ομάδα, Άκη. Φάνηκε σήμερα καλύτερο, σε μια ζούγκλα. Για να τα πούμε και αυτά. Θα φτάσουμε στα αγωνιστικά, αλλά στη ζούγκλα. Αλλά στο θέμα ψυχολογία, η ομάδα τι γίνεται. Πάντα καλή ήταν. Αλλά είπαμε, όταν έχεις την ψυχολογία, σου δίνει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου. Δεν είναι ο Ολυμπιακός αυτός που είδαμε στα δύο παιχνίδια, με τόσα service out και με τις προσπάθειες να μην έχουν να φαίνεται ότι οι παίκτες δεν είχαν εμπιστοσύνη. Είπα τη Δευτέρα προχθές στην εκπομπή εδώ ότι κάπου το πήραμε και λίγο εμείς, αλλά μωρέ τώρα τους έχουμε νικήσει, έχουμε πάρει δύο κύπελα. Μήπως το είδαμε και λίγο έτσι. Όλα λέω παίζουν εγώ, ρόλο, δεν το λέω όταν οι παίκτες. Όλα παίζουν ρόλο. Τι, όχι. Μήπως πήγαμε λίγο και καλά, έλα μωρέ τώρα. Τακί, κοίτα. Παίζει αυτό. Τώρα ο Ολυμπιακός όμως σήμερα ήταν αυτός ο Ολυμπιακός που έχει δείξει όλη τη χρονιά. Έχει πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Σε λεπτομέρειες κρίνονται κάποια παιχνίδια. Αλλά γενικά ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν καλύτερος. Και φάνηκε από τους 20 βαθμούς διαφορά περίπου όσοι είναι. Μην τα ξεχνάμε και αυτά. Τέταρτος βγήκε. Λίγο ακόμα θα πήγαινε πέμπτος. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πάμε σε αυτά που είπε ο Λευτέρης πριν από λίγο. Βγήκανε κάποια εδώ για ένα μπουκάλι προχτές πάλι το κάνατε θέμα. Στο Sky πρώτη είδηση ήταν. Κατά το Sky με το που χάσε ο Ολυμπιακός 2-0 στο Ρέντι. Σε παιχνίδια το έκανε πρώτη είδηση.
Το έχει, ναι, τι έγραφε η Πανάθα μαζί σου. Τι έγινε, το εδώ, το τσάτσο σάιτ. Ναι, τι έγινε, η Πανάθα μαζί σου, τι έτσι. Όλοι μαζί να πάρει κάποιος ένα τίτλο. Κάποιος άλλος εκτός των Ολυμπιακών ένα τίτλο, ναι, να τον υποστηρίξει. Μια και είπες για αυτό το site και για την Πανάθα μαζί σου, να πω ότι εσείς η Πανάθα 50-0 είσαι στον ερασιτέχνη από τίτλους. 50 εγώ και εσείς 0. Θα πούμε και κάτι άλλο για σας αργότερα. Εν τω μεταξύ, τώρα μου γράφει και ο Δημήτρης να του στείλω και τα χαιρετίσματά μου. Ναι. Μου τα υπενθύμησε μάλλον. Πήγανε κάποια άτομα χθες το πρωί στο Ρέντινγκ, όταν έφευγε η αποστολή, ναι, και σε ψυχώσαν. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, Δημήτρη μου, σίγουρα και όχι μόνο στις 15 και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού το πίστευε. Ναι, για να πάνε τα παιδιά, δεν πήγανε έτσι για το θεατή. Ναι, για πλάκα πάνε. Λοιπόν. Τουλάχιστον αυτοί που πήγανε, μιλήσανε με τους παίκτες, έτσι. Δεν είναι όπως μια άλλη προπόνηση που πάνε κάποιοι και οι παίκτες δεν μιλάνε. Ε, φτάσουμε εκεί. Για το συγκεκριμένο μιλήσανε οι παίκτες. Για το. Είπανε γεια σου, ξέρω, τάδε παίκτη του. Μιλήσανε τους παίκτες. Ναι. Οι άλλοι δεν μιλάνε. Το ποστήλ. Αυτό το πράγμα. Τι ρεζιλίκι είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε στα δικά μας και μετά το πω εγώ αυτό. Το ρεζιλίκι. Όχι, το πω εγώ. Πες το κι εσύ. Ωραία, το που μαζί ρετάκι. Μ' αφήνει. Πού πάμε, τι έχουμε τώρα. Τι να έχουμε. Ότι δεν τελειώσαμε το βόλεϊ. Όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Α, ναι, πάμε στα έσκη. Που θες να πεις. Ναι, η προθέρμανση δεν έγινε. Έγινε με... Εντάξει ρε παιδί μου. Όσο και κόμπλεξ να έχετε στις παουτζίδες, δεν αγαπάτε την ομάδα σας. Αυτοί που πήγατε σήμερα στο βόλεϊ. Α, το βόλεϊ. Ναι, είναι περίπου το μέσο όρο εισιτήρια που κόβεται στο. Πώς το λένε. Και 15 ευρώ το εισιτήριο, μπράβο ρε μάγκες. Τόσο δίψα. Αρπακτική έγινε. Είναι να πάρετε ένα τίτλο, ρε τάκι μου, 15 ευρώ το εισιτήριο. Αρπακτική μεγάλη έγινε. Στο Ρέντι για να του δώσω να καταλάβει. 5 ευρώ, δεν. Όχι, σε όλα τα. Γενικά στο βόλεϊ και γύρω στο 5 ευρώ έχει το εισιτήριο. 15, 20 και 30 το είχαν βάλει. Εντάξει. Αυτό δίνει μαστιμά. Ναι, να το ξέρετε, πιστεύω, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Μαστιμά. Αυτό ήθελα να πω. Τον Ολυμπιακό βλέπετε, όπου και να βλέπετε τον Ολυμπιακό, θα πληρώνετε. Όταν βλέπετε τον ΠΑΟΚ μόνο του ή με κανένα άλλη ομάδα, μπαίνετε, απίτατε, να μπαίνετε τσάμπα. Όταν είναι να βλέπετε τον Ολυμπιακό, θα πληρώνετε. Για να δείτε τον Ολυμπιακό, να σας ειδικάει. Εννοείται. Ωραία, να τελειώσουμε αυτό το βόλιο τώρα, γιατί έχουμε τετάρτο παιχνίδι και την Παρασκευή στο Ρέντι Μάγκες μου. Θα γίνει το έλα να δεις. Λοιπόν, με ενημερώνει φτάσουμε... ότι πέφτει ξύλο, λέει, στην Πηλαία. Θα δούμε τώρα. Δεν υιοθετώ εγώ τώρα. Τι πάμε, να πάμε σε διάλειμμα, θα διαβάσω με τα μάτια μου. Δεν μα λέει τι ξύλο και βέβαια. Μεταξύ του. Το, μπορεί να παίζουν μεταξύ του. Γυμνή με του διμένου. Εδώ μιλήσαμε με τον Νίκο. Γυμνή με του διμένου. Όχι, οι γυναικομαστίε με του φέτα. Με του φέτα. Ρε, εσύ σα έχω ξαναπεί αυτό. Όταν πάτε στο γήπεδο, εσείς του ΠΑΟ που το κάνετε, το έχετε αρχίσει από πολλά χρόνια πριν, το πήραν και πάμε εκεί. Είστε μέσα στο γήπεδο και βλέπετε την ομάδα σας και βγάζετε τη φανέλα αυτή του Ολυμπιακού, της ομάδας σας, για να δείξετε τι είναι. Δηλαδή, έλα μου και βγάζω αυτή τη φανέλα, πέτατη μου να δείξω εδώ τα βυζιά μου, Ρετάκι. Τις κοιλιές μου. Δεν είναι και αυτό. Και πάει η φανέλα στο. Την πετάω. Δώσε εγώ εξήγηση. Τι είναι αυτό το. Είναι μαγιά, δηλαδή αυτό που κάνετε. Δεν πας με τη φανέλα. Αυτό είναι η μαγιά. Να φοράς τα χρώματα της ομάδος. Γιατί αυτά αγαπάς. Ρε, αυτό το πράγμα τι είναι μόλις μας βλέπετε να γδύνεστε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό ναι. Θα σας δέμε εμείς, δείτε τώρα. Ναι, το κάνω σε κάθε γήπεδο. Και κάτσε να πιω ένα καφέ. Όχι, με εμάς δίνονται όλοι. Δεν μένει. Το άλλο. Το ξεκινήσαμε εμείς στη δεκαετία του 80. Γιατί βγαίνετε τα ρούχα. Κάτσε, ρε, Άκη. Μιλάω. Ναι, και εσύ. Ξεκινάω το. Ξεκινήσαμε εμείς ένα σύνθημα, θυμάμαι τώρα, τη δεκαετία του 80. Πιάνουμε στα γαλιά και λέγαμε ότι αυτά ήταν έτσι. Εσείς γυρνάτε την πλάτη σας. Εμείς βλέπουμε την ομάδα μας, αγκαλιαζόμαστε και φωνάζουμε το σύνθημα. Ναι. Εσείς γυρνάτε τους κόλπους. Τι είναι αυτά. Τι περιμένουνε. Τι ηλικιότητα. Δεν είναι ηλικιότητα, είναι η φύση τους. Ρε, δεν είσαι οπαδί. Εγώ σας πιάνω από 5 λεπτομέρειες που έχουν μεγάλη σημασία. Τι λεπτομέρειες. Αυτή είναι η λεπτομέρεια. Στα 4 λεπτομέρεια, αν γυρίσει τα 4 λεπτομέρεια, είναι το κυριότερο. Τι να πω. Α σου πει άλλο γίνα. Εδώ του λες γίνα και δεν γυρνάει. Και αυτή να γυρνάνε από μόνη τη. Στην ομάδα του. Ρε, ποια ομάδα του. Σε ομάδα.
γενικό αυτό. Σε εμάς, ρε Τάκη, μόλις μας βλέπουν. Ρε, γενικά το κάνουνε, ρε Άκη, ξεκόλα και εσύ με εμάς μόνο. Με εμάς το κάνουνε γιατί τους αρέσουμε εμείς. Ρε Τάκη, ναι, άλλο σου λέω. Γενικά το κάνουνε 4-5. Ναι. Με εμάς, γιατί είναι όλοι. Δεν προλαβαίνουμε να σας υπογράψουμε. Εντάξει, τα γδίνεστε, ναι, όσοι γδίνεστε και στα άλλα τα παιχνίδια. Να ξέρουμε κι εμείς πόσα θα πάρουμε. Πώς θα τον εφώσουμε. Πόσες καποδίστριες θα πάρουμε. Άντε ρε λάμπου. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά. Τα μυαλά μου πονάνε, ναι, και πονάει το χέρι μου, ναι, και πονάει αστραγαλιός. Σας έχω πει, αυτό το πανό πονάει τα μυαλά μας, βγάτε και να γράψετε πονάει ο κόλλος. Μην πούμε για τα άλλα τα πανό που είχατε σήμερα, κάτι Βουλγαρία και τα. Μεγάλη ομάδα κι αυτή. Ρε εσύ, να σας πω και κάτι άλλο. Εκεί είσαι ο κανάλι της Μακεδονίας, άκουλα, δηλαδή, που αναγνωρίζω, εγώ τώρα είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Τι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο Κούδας δεν ήξερε μπάλα. Ναι. Αυτό τον Αποστολίδη τον έχετε κάνει Θεό. Καμία σχέση με την μπάλα που παίζει ο Κούδας. Τον Κούδα τον έχετε πετάξει μια γωνιά, ούτε τον φωνάζετε πουθενά. Πάει αυτός εκεί ο Αποστολίδη. Δεν τα λέει, ρε. Το Αποστολίδη. Δεν τα λέει, όπως δεν τα λέει. Δεν ναι, τα λέει. Μπράβο. Αυτό του λέτε να κάνω. Κούδας ξέρει λίγες λέξεις. Από ό,τι θυμάμαι παλιά. Εσύ σέβεται, όποιος σέβεται τον εαυτό του, δεν κάθεται. Τώρα τον άκουσα λιγάκι, πάλι έλεγε κατά το, εδώ, το να βγούμε έξω από το ποδόσφαιρο. Ποιος το έλεγε? Ο Αποστολίδης. Α, δεν είπε έτσι Αποστολίδη. Ναι, Αποστολίδη. Ναι, έχει ρε, να χάσει πολλά ο ΠΑΟΚ. Ναι, όχι. Κάτσε να δούμε, ο ΠΑΟΚ θα είναι στα play-off. Με στα ωφέλη θα είσαστε. Θα είναι στα play-off ο ΠΑΟΚ. Δεν με νοιάζει. Δεν θα είναι. Να νοιάζει τους άλλους. Τους τέταρτο, τρίτο, δεύτερους. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ναι, μια και είπαμε όμως αυτό, εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον για 7 χρόνια. Γιατί τα οικονομικά δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όχι, ξέρω, αλλά ανάλυσε το. Έχουμε γήπεδο. Άκη. Έχουμε. Έχουμε έσοδα. Έχουμε διαρκείας. Έχουμε. Έχουμε ένα πρόεδρο μάγκα που αγαπάει την ομάδα και ό,τι λείπει κάνει αύξηση και μετοχικού κεφαλαίου από οποιαδήποτε στιγμή. Πάρτε 10, πάρτε 5, πάρτε 15. Έχουμε. Ναι. Αποδεδειγμένα, όχι θα βάλουμε, γιατί σωστό. Στο θα έχουν και οι άλλοι. Πάει αυτό. Στην απόδειξη δεν έχουμε. Έχουμε παίκτες εκατομμυρίων αξίας. Ναι, θα μείνουμε εδώ. Φορτώνεις 20 εκατομμύρια για πλάκα. Θα μείνουμε εδώ και στους ξένους 20, και 20 ή μην πω 30. Βάζεις μια ανατελεία εδώ. Ναι, πες. Στους παίκτες αξίας. Λοιπόν, υπάρχει, λένε τώρα, ότι αν θα γίνει Brexit, οι παίκτες του Ολυμπιακού θα φύγουν μπριμπάρα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κάνει ο Φορτούνης 15 εκατομμύρια, τον πάρει μια ομάδα με 600 εκατομμύρια. 500 χιλιάρια. Ακούστε να δείτε. Ολυμπιακός, όλα αυτά τα χρόνια έχει χτίσει μια πολύ καλή σχέση. Μια, καταρχήν έχει φτιάξει όνομα. Καταρχήν έχει χτίσει τον Ολυμπιακό στην 20η θέση στην Ευρώπη. Έχει φτιάξει και έχει φτιάξει όνομα, εκτός στην 20η που αποδεικνύεται, αποδεικνύει το όνομα στην Ευρώπη. Και τις διασυνδέσεις που έχει στην Ευρώπη. Είτε με γραφεία μάνατζερ, δηλαδή γενικά λειτουργεί σαν ευρωπαϊκή ομάδα. Αυτό το αλυσιβερίσι όλα αυτά τα χρόνια είναι δούνε και λαβίν. Και οι άλλοι δεν είναι κύλε, μόλις θα δούνε στη δύσκολη να έρθουν να σκοτώσουν. Έτσι. Λέμε τώρα για το μάνατζερ του κάθε παίχτη. Έχει πολύ καλές σχέσεις ο Ολυμπιακός και αν θα γίνει Brexit, ομιγέννητο, δεν ξέρω. Γιατί να γίνει κιόλας, να μας σκοτίζετε τον έρωτα. Αλλά λέμε, καλό είναι να μην γίνει, άμα θέλουμε να μιλάμε ρεαλιστικά. Όχι, εγώ από τη μία εκεί δεν θέλω με τίποτα να γίνει. Αλλά αφήνω μισό τα εκατό, ναι, να γίνει, γιατί νομίζω ότι θα διαλύσει ο Ολυμπιακός και θα είμαστε όλοι στα ίδια κυβικά. Όχι, θα δείτε. Ξέρετε τι έχει να πάτε τον Ολυμπιακό. Θα δείτε πώς θα διαλύσει κανονικά. Ο Ολυμπιακός, αυτό που λέει ο Τάκης, έχει περιουσιακά στοιχεία παίκτες, οι οποίοι μπορεί να τη βγάλει άνετα χωρίς καθόλου έσοδα και χωρίς να βάλει. Θα πάμε και εκεί. Και χωρίς να βάλει σέντς ο Μαρινάκης για 6-7 χρόνια. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Χώρια ότι θα παίρνει τους καλύτερους Έλληνες παίκτες, που θα πάμε. Όπου έχει προοπτική, δηλαδή με το που θα τελειώσει το Brexit, να είμαστε εδώ στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Και που θα μας δίνει και τα εχέγγυα για να προχωρήσουμε, έτσι. Για πάμε. Χώρια σε συμβόλαια. Θα πάει σε μια ομάδα και θα σου ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Θα έχει πάνω 20.000 και ικανότητα να τα δώσουμε τα λεφτά. Ο Ολυμπιακός θα έχει. Εγώ σου λέω και 1,5 εκατομμύριο. Ξέρεις πώς θα έχει άμα βάλει ο Αλαφούζο λεφτά του τσέπη του. Όχι, άμα έχει δείξει ιστορία ότι είναι σκορπά ο Αλαφούζο, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης. Μπορεί να ανταποκριθεί, βέβαια, σίγουρα. Άμα βάλουν λεφτά από την τσέπη του, θα ανταποκριθούν. Από εκεί πέρα, ως γνωστό, να πάμε και λίγο σε άλλες ομάδες που θέλουν και το Brexit.
Ναι, για πες μου, τι έσοδα θα έχει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει σκλαβώσει όλα τα έσοδα της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, πρωτού αρχίσει η επόμενη χρονιά, τα χρωστάει όλα. Δηλαδή, ναι. Ό,τι παίκτες έχει πάρει είναι ναι, του χρόνου που θα πάρουμε πώς το λένε, τα τηλεοπτικά, θα σου δώσω τόσα. Έτσι. Με τη συμμετοχή μας στην Ευρώπη που θα πάρουμε κάνα 2 εκατομμύρια, θα πάρεις άλλα τόσα. Αυτά δεν θα υπάρξουν. Έτσι. Θέλω να δω πώς θα την βγάλει ο Παναθηναϊκός. Σου λέω και πάλι πρέπει να βάλει ο Αλαφούζος ή οι οργανωμένοι που κάνουν κουμάντο. Ρε. Μπορεί και αυτοί να βάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει λεφτά ο Αλαφούζος λεφτά στην ομάδα του τη στιγμή που τον κρατάνε οι οπαδοί του από το, τον έχουν στο χέρι. Έτσι λέω εγώ από ό,τι διαβάζω. Τον έχουν στο χέρι. Υπάρχει κάποια συνεργασία με πάμε, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Για να πάει ο παδός άκου τώρα σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Μέσα. Να σου το πω. Ναι. Σε μια οποιαδήποτε ομάδα. Για να, οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, το πάμε, σε οποιοδήποτε άθλημα. Για να πάει οι οπαδοί να διακόψουν οποιαδήποτε. Να έχουν την ευχέρεια να διακόπτουν οποιαδήποτε στιγμή την προπόνηση. Οι παίχτες. Οι επαγγελματίες να κάθεται του Μπεκί. Να μην μιλάνε. Να μην μιλάνε και να ακούνε τον κάθε χουλιγκάνο. Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει αυτή η ομάδα μπροστά ποτέ. Όπου και να είναι, ό,τι και να μην επεμβαίνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε εδώ, εκεί τώρα γιατί δεν επεμβαίνει. Δεν ξέρω. Είσαι πρόεδρος εσύ του Παναθηναϊκού. Ναι. Σε ολόκληρο Παναθηναϊκό λέμε να κάνουν οι οργανωμένοι κουμάντο. Επεμβαίνει σε εκδρομές ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Λέει παράδειγμα, του λένε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε μια εκδρομή σε ένα νησί. Ναι, ρε, πηγαίνετε εκεί, λέει αυτό. Και εγώ. Εκεί επεμβαίνει, συνέχισε. Λοιπόν, από το να μην επεμβαίνει σε ένα τόσο σοβαρό θέμα και να έχουν την ευχέρεια ο κάθε οργανωμένος, όχι οργανωμένος, ο κάθε χουλιγκάνος να πηγαίνει στο προπονητήριο, να διακόπτει, τα λέγει ο Στυλ μόνος του. Λέει δεν μιλάμε εμείς, έρχονται καμιά πενταριά άτομα και μιλάνε λέει τρεις οι αρχηγοί τους, εμείς λέει καθόμαστε και ακούμε. Εγώ λέει μέχρι τώρα δεν έχουν απευθυνθεί σε μένα. Δόξα τω Θεώ, λέει δεν έχουν απευθυνθεί σε μένα. Δεν ξέρουν αγγλικά. Γιατί άμα είναι καλά πράγματα. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν ξέρουν αγγλικά. Ούτε να είναι σαν και εμάς. Βέβαια. Αυτό τι υποδηλώνει ρε μάγκες, δηλαδή να πάω εγώ στην προπόνηση του Ρέντι, ναι. Έτσι, να πάμε εμείς τώρα εδώ με το και να μιλάς στον Ιντέι. Δεν είμαστε το ίδιο, έτσι, δεν είμαστε το ίδιο με το άλλο, έτσι. Δεν και εμφανισιακά. Δεν έχουμε δουλειά να πάμε. Ναι, ναι. Άλλο, όχι σου λέω για να καταλάβετε. Όταν είχαμε δουλειά πετύχαμε και το σκοπό μας και πηγαίναμε δεκαετία το. Μια φορά να πας. Για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Δεν γίνεται να πάμε εμείς στο Ρέντι και να μην γίνει με το Μαρινάκι κόλαση. Να πάμε εμείς να διακόψουμε την προπόνηση της ομάδας και σε οτιδήποτε αποτέλεσμα. Και ανεπιτυχές. 10 ανεπιτυχία αποτελέσματα έχουμε, όχι ένα. Και να πάμε να διακόψουμε την προπόνηση της ομάδας και να λέτε. Και όποτε γουστάρουμε, αυτό τι υποδηλώνει. Υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι δέσμιος των οπαδών του Παναθηναϊκού. Έτσι, αυτό. Και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι δέσμοι του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, μεταξύ κατεργαριών ειλικρίνεια. Αυτοί, για να έχουν τόσο εμπιστοσύνη μεταξύ τους ή μια αυτή τη λυκοφιλία, έχουν κάνει κάποια παρανομία μαζί και ο ένας κρατάει τον άλλον με τη ρουφιανιά. Δηλαδή, μην μπεις γιατί θα σε δώσω. Έτσι, εγώ αυτό διαβλέπω. Κοντά είναι. Ξέρω εγώ, έτσι το κρίνω εγώ. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και μιλάμε για ολόκληρο Παναθηναϊκό. Α, μπράβο, τέλος αυτό. Μέσα στα έσοδα που είπαμε για τους παίκτες ότι μπορεί ο Ολυμπιακός και πράγματι έτσι είναι αυτά που είπε πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός έχει και το γήπεδο, μάγκες. Ένα γήπεδο που δεν έχετε εσείς. Όχι, θα φτιάξουν. Δεν νοιάζονται να βάλουν. Θες να πάμε λίγο στην ΑΕΚ και τα έσοδα που θα έχει ΑΕΚ που θέλει και το κρέξει και βάζει και τους οπαδούς τους και με πανό και τέτοια. Και πάει και τους μιλάει και ο Κοντονής που είναι και φίλοι. Πάει και μιλάει. Τι είπαν αυτοί. Λοιπόν, η ΑΕΚ θέλει να φτιάξει το γήπεδο. Τι είστε εσείς. Κάτσε. Λοιπόν, για να φτιάξει γήπεδο, όλοι έχουν πάρει δάνειο. Δεν πάνε να σε πιο δισεκατομμυρίουχο. Θα πάρει δάνειο. Όταν να πάρει το δάνειο, θα σου πει η τράπεζα, ναι, ρε παιδί μου, να πάρει το δάνειο. Από πού έχεις να μου τα δώσεις. Ναι, εντάξει, είσαι Μελισσανίδης και εγώ θέλω εχέγγυα. Εχέγγυα, ποια είναι τα εχέγγυα, λέει ότι ξέρεις κάτι θα πάρω. Θέλω να αποδείξει, ρε, να καταλαβαίνω κόσμο. Αποδείξει, ναι. Ας τα εχέγγυα. Ναι, κάτω, χειροπιαστά. Ναι, μπράβο. Ναι, σου λέω εγώ, θα πάρω από την ΕΦΑ τα λεφτά. Πόσα είναι, 3 εκατομμύρια. Ωραία. Τα δεσμεύω αυτά τα λεφτά. Δώσε μου ένα δάνειο. Πάρε το δάνειο. Ναι. Θα πάρω από τηλεοπτικά τόσα εκατομμύρια. Ωραία.
πάρε και αυτό το δάνειο αφού είναι να πάρει και τηλεοπτικά. Έχω το γήπεδό μου. Έξω από πίσω. Έχω τη γαλλική. Όχι, για να φτιάξει, όχι. Λέμε για αυτού. Για να φτιάξουν. Να φτιάξουν. Ναι, εντάξει, ναι, δεν νόμιζα για τον Όλυμπιακό. Ναι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Με ένα ευρώ το εισιτήριο ή θα το βάλετε 10. Έτσι. Με ένα ευρώ το εισιτήριο. Για πείτε μου τι δάνειο θα μπορείτε να πάρετε. Όχι, άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και 20, όπως το βάλει και πάω, και 50 ευρώ το εισιτήριο, βλέπουμε τον Πλατέλα. Έχετε εσείς, όχι έχετε, μάλλον έχουν τελειώσει λαγκισμά. Καλό είναι το παραμυθάκι, έτσι, τους έχεις 4 χρόνια στο παραμύθι. Τώρα θέλουμε και το Grexit για να λέμε, α, το Grexit που είχα σκοπό να βάλω τα λεφτά, αλλά έγινε το Grexit. Το οποίο Grexit το έχει επιδίωξει αυτός, έτσι, με τη μαριονέτα τους. Αυτός ο Σαββίδης και ο Αλαφούζος με τη... επιδιώξαν να μας αγριέψουν, όχι να επιδιώξουν, ναι. Δεν το πιστεύανε ποτέ. Με τη μαριονέτα του στον Κοντονή. Πάμε ρε σε Γκρέξη να σας δούμε όλους. Απευθέω. Αλλά πάμε, ό,τι γουστάρετε. Όπως το είπε και ο Σάββας ο Θεοδωρίδης, στις αλάνες να παίζουμε, στις παραλίες να παίζουμε. Στα βουνά να παίζουμε, όπου και να παίζουμε θα είναι πρωταθλητής Ολυμπιακός. Και το ξέρετε. Και τι, τότε δεν θα, έχετε, θα έχουν στρέψει και οι δικαιολογίες. Αυτές οι ψεύτικες. Ναι, που έχετε, αυτές οι ψεύτικες. Δεν θα υπάρχουν ούτε και αυτές. Φανταστείτε αυτό, αφού ζείτε για τη δικαιολογία, δεν θα έχετε λόγο να υπάρξει. Και πότε θα βγει αυτή. Ποιο? Παρασκευή, πότε είναι αυτή. Τώρα, Κυριακή Κοντιγιώτη, με στην εβδομάδα. Τότε γιατί σκάνε όλοι πότε θα αρχίσουν. Ρε. Γιατί σκάνε όλοι πότε θα αρχίσουν τα play-off. Μετά έτσι, ναι. Ή πάλι λέει θέλει να πάρει. Ναι. Γιατί αυγείς δεύτερος ή τρίτος. Βολιδοσκοπούνε παίκτες. Εμείς δεν κοιτάμε παίκτες. Εμείς κοιτάμε τι θα γίνει. Γιατί βολιδοσκοπούνε παίκτες. Μήπως κάτι ξέρουνε. Ναι. Λέει πάει να κλείσει ο Παναθηναϊκός ένα αμυντικό κάπου. Ναι, ναι. Μεγά του με χαρά του όλοι. Ναι. Λέει κοιτάει ο ένας, κοιτάει η ΑΕΚ, λέει για να ενισχυθεί. Ναι. Ναι ρε παιδί μου, να ενισχυθείτε. Για πού. Μήπως κάτι ξέρετε. Και άμα ξέρετε κάτι τότε γιατί κάνετε τους κόκορες και λέτε Grexit και Grexit. Δεν ξέρετε, εμείς ένα ξέρουμε. Αυτό που σας περιμένει. Να το ξέρετε ότι το ξέρουμε. Και το ξέρετε κι εσείς. Αυτό που σας περιμένει. Και ό,τι σας έρθει δεν θα το βαρεθείτε. Αλλά φανταστείτε να ζείτε σε μια ζωή χωρίς τη δικαιολογία. Γιατί γι' αυτό γίνατε. Δηλαδή, α, να πάω σε ένα άλλο ρετάκι. Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο. Βλέπουμε χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Χάθηκε η μπάλα. Έτσι. Βρε μαλάκες πανετολικοί, έτσι όπως σας τα λέω. Έχετε πάει να δείτε ένα παιχνίδι αδιάφορο. Έτσι, και από εδώ σε δεν πήγατε. Ή πήγατε να κράξετε. Φωνάτε πάτε να δείτε ένα παιχνίδι αδιάφορο και για τη φιλοξενούμενη ομάδα και για τη δική σας ομάδα. Ναι. Και βλέπετε ότι γίνεται ένα παιχνίδι ωραίο. Δηλαδή αυτό που περιμένει ο κάθε ποδοσφαιρόφιλος να δει. Δεν έχει και το άγχος του αποτελέσματος. Σωμένοι ήταν, δεν πηγαίνανε και για τίποτα. Αντί να κάτσετε να απολαύσετε την μπαλίτσα. Αρχίσανε. Έξι και ξέρω. Έξι και ξέρω. Και βγαίνει ο άλλος. Ναι, πριν αρχίσετε. Και πριν αρχίσετε. Ρε καθίστε να απολαύσετε ποδόσφαιρο. Πήγατε, δώσατε αυτό το ρημάδι, το δεκάρικο. Πώς το δώσατε. Δεν το λυπάστε. Τι πήγατε να κάνετε, και. Και να φαίνεστε γελοί στον διπλανό σας. Αντί να δείτε την μπαλίτσα σας, βλέπαμε τον Ολυμπιακό και στον λόγο μου. Οποιαδήποτε ομάδα να βλέπα να παίζει τέτοια μπάλα, θα έλεγα, έλα να σου πω, ωραία μπάλα, τώρα είδαμε είδα μπαλίτσα, έτσι δεν είναι, φίλε. Ένα λεπτό, θα κάτσε λίγο. Ωραία μπάλα, ναι. Με 25 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, 35 από το τρίτο, 30... Ωραία. Πώς είναι. Λογικά αυτός ο Ολυμπιακός της Κυριακής, προχτές δηλαδή, χτες, ναι. Έπρεπε να είναι μέσα όπως ήταν κάτι άλλες χρονιές, τελευταία αγωνιστική. Κάτι κουρασμένα παλικάρια, ναι. Αγκαρία. Να πάμε για μπάνιο. Κι όμως, αυτό το έργο, αυτή η μπάλα που έχει ο Ολυμπιακός οφείλεται στον προπονητή του και για να μην αδικήσω και σε έναν άλλο. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στον προπονητή σίγουρα, αλλά οφείλεται και στον Γρηγόρη Γεωργάτη του Μαγκής. Γιατί τους μιλάει, είναι τόσα χρόνια στο Ολυμπιακό, παίζει και, ξέρεις, παίζει και αυτό, η οικογένεια, θέλω να πούμε ναι, ναι, βέβαια. Τι οικογένεια ήταν, και εδώ έχουμε καλύτερο κλίμα και από το μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Ναι, δεν μιλάει, δηλαδή για οικογενειακό κλίμα, ούτε στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι δεν έχει τέτοιο κλίμα. Λοιπόν, του φίλου μου του Γιώργου είναι, ναι, τόπλα, είναι κλεμμένο αυτό. Στο προποντή οφείλεται. Και ένας Ολυμπιακός... Φίλιξ, Αριζόνα, κάτσε. Τα πνευματικά δικαιώματα. Ωραία, βάλει τιμόρι, εντάξει. Όχι, αφού είναι από την Αριζόνα, ο Γιώργος, ο φίλος που το είπε. Πέντε γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός. Με σβηστές μηχανές. Είδες κανένα παίκτη να είναι δρόση. Για πλάκα παίζανε. Πέντε γκολ. Χωρίς 5-6 παίχτες. Η εχθρή του αποσμητικού. Ποιοι λιπανάκι. Τι. Ποιοι λιπανάκι. Φέρτα εδώ, τα έχω γράψει. Πού ήταν. Όλοι. Ρομπέρτο ένας. Γράψε. Ρομπέρτο. Ναι.
Εντιγέ. Ιντέγε. Ιντέγε. Ναι. Τζόρι. Τζόρι. Κάτσε άσου Τζόρι. Το Τζόρι τον βάλει σαν αξία. Α. Είναι μεγάλη αξία και τον έχει στον πάγκο. Ναι. Εγώ μιλάω για την εντεκάδα. Α, για την εντεκάδα. Εντάξει. Ναι, ναι, άδωρο. Ντουρμάς. Ναι. Μιλιβόγεβιτς. Ιντέγε. Ο Σέρβος, ναι. Μιλιβόγεβιτς. Ναι. Και ο Ρομπέρτο. Ναι. Και έπαιξε αυτή την μπάλα ο Ολυμπιακός. Και βάζω και τον Τζόρι, καλά έκανε και ο Άκης τον έβαλε, αλλά σαν αξία παιχτών λέμε τι παίκτες έχουμε εμείς. Και τι έχετε εσείς. Όλοι, όχι Πανετολικός. Δεν βάζω μόνο Πανετολικό. Με κάθε άλλους. Ομάδα, λέω. Κάθε ναι, ομάδα. Κάθε ομάδα. Ναι. Και λέω Ματζουράκη στο 3-0, μου ακύρωσε εκείνο το πόδι. Στο 4-0. Στο 4-0. Ρε καλά, θα ήταν το πόδι λίγο πιο εκεί. Τι που, offside ήταν, ρε. Ναι. Και ναι. Ήταν και offside. Ρε, σε έχει γλεντήσει, είσαι για 25 γκολ, έτσι ακριβώς. Ρε Ματζουράκη που στάλε, καλά θα λέγε και ο Κούτας ότι βρέμαει το στόμα σου. Και τον σε υποστηρίζαμε κιόλας αντί να είμαστε με το παιδί. Κάτι είχε δει. Υποστηρίξαμε το παιδί κιόλας. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί εντάξει. Αυτό που έγινε τότε. Ρε Ματζουράκη, έχει χαθεί η μπάλα. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σε έχει κλετήσει ο Σίλβα, είσαι στα χαμένα. Καλά τα λέγει ο Καλέφαντο σήμερα. Είσαι στα χαμένα και βγαίνει στο 4-0. Και λες για ένα γκολ που δεν ήταν. Τολμάς και μιλάς. Έρχεται ο Ολυμπιακός, σέβεται όλη την κοινωνία, γιατί άμα παίζει μπάλα μια ομάδα, έτσι, όχι να... και είναι και αδιάφοροι, πάει να πει ότι σέβεται τους θεατές που έχουν έρθει να τη δούνε. Είναι έτσι, ρετάκι μου, δεν είναι. Σου λέει ο άλλος έδωσε λεφτά, να δείτε. Δεν χαρήκατε, ρε Αγδινιώτες, εσείς μπαλίτσα και όλη η Ελλάδα. 76 γκολ ο Ολυμπιακός με τα χτεσινά 5, ο δεύτερος έχει 43. Σε γκολ. Τώρα είναι και ο τρίτος και ο τέταρτος σε βαθμολογία εννοώ. Από μπάλα σαν θέαμα 0, έτσι. Και ξεφτύλα σας είναι ότι έχετε 20 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και 25 και 30 και 40 έχει ο ΠΑΟΚ. 44 εμείς, ο ΠΑΟΚ και εμείς, πώς έχουμε εμείς. Τι, βαθμούς. Ναι, δεν ξέρω. Ας πω, είναι 30 παιχνίδια. Ναι. 3-3-9, 90 βαθμοί. 90, μία. Έχουμε χάσει μια ισοπαλία. Και μια ήττα του Καλογερόπουλου. Την το πιάσει και την ήττα, την βάλει στην ήττα με 9 παίκτες, 10. Όχι, για να βγάλουμε τους βαθμούς, δεν θέλουμε τώρα. Ωραία. Να τους βγάλουμε τους βαθμούς. Ωραία. Καλογερόπουλε, δεν σε ξεχνάμε. Δεν σε ξεχνάμε. Καλογερόπουλε. Νιώθεις περήφανος που κατάφερες να στερήσεις τα ήττα. 82 βαθμούς εμείς. 44 ο ΠΑΟ. Δεν υπάρχει αυτό. 82-43. Τώρα μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας από το Ετωλικό. Βασίλια ήταν μες στο κήπεδο. Πού? Πήγατε. Τώρα, στα Αγρίνια. Α, γι' αυτό φωνάζανε. Ναι, ρε, και... Λοιπόν, 82. Και 3 την Κυριακή με την Καλονή που ο ρυθμός... Πώς το λένε, πόσο έχει τα εισιτήρια. Ποιο? Α, σας πω για την βαθμολογία. 82 και 3, 85 βαθμούς Ολυμπιακός. Και ο δεύτερος έχει... Και λέτε εσείς για ΕΠΟ. Για Γκυρτζίκη πρέπει να νιώθετε ξεφτυλισμένοι. Και πού τα λέτε, να και η ΕΠΟ, ναι. Να και ο ένας, να και ο άλλος. Να και την ΕΠΑ, εγώ πάτε. Όλοι, να την κουστάρετε. Ναι, ναι. Ποια ΕΠΟ, ρε. Θα πάει τώρα κάποιος στο μέση, στον οπαδό της Μπαρτσελόνα και θα πει, έλα ρε, πάει αυτοί από εδώ. Δεν ξαναπαίζουν αυτοί οι διαιτητές. Θα πει ο Μέση, να και αν παίξουν, να και δεν παίξουν. Φέρτε ό,τι να. Φέρτε εδώ 10-10, σας παίρνω 10-10. Τα ίδια λέει και ο Ολυμπιακός. Τα ίδια λέει και ο Φορτούνης. Ρε, τι είναι αυτό εκεί που... θα καταλήξω, στο Φορτούνη. Ναι, στο Φορτούνη. Δεν υπάρχει αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα. Τι πάνε να μας προσάψετε, ρε εμείς, ακούστε να δείτε, για να καταλάβετε. Εμείς είμαστε περήφανοι. Ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού και είναι περήφανος και δεν διαπραγματεύεται την υπερηφάνεια του, έτσι. Με τον κάθε απατεώνα ψεύτη που έχει μπλέξει μαζί σας. Δεν μπορείτε να μας ψήσετε εμάς ότι ξέρουμε ότι ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει με αγώνα. Και δεν μπορεί το κάθε ένας να δηλητηριάζει τις επιτυχίες μας και να δηλητηριάζει το μυαλό του πρώτα, το δικό του και μετά να προσπαθεί να δηλητηριάσει και το δικό μας. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει δηλαδή, στο θέμα Ολυμπιακού. Πώς θα έχετε καταφέρει και μια, και μια μερίδα οπαδών της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟ. Λίγο του ΠΑΟ. Θα καταλάβετε τον όπο. Και έχετε εχμαλωτήσει όλους τους άλλους οπαδούς της ομάδας σας. Από τις ομάδες σας. Καπελώσει. Καπελώσει, ναι. Με λίγα λόγια. Και τα έχετε καλά με αυτούς τους προέδρους που διοικούν την ομάδα σας. Απορώ ρε μάγκες. Τόσα ή πολλά λεφτά παίζονται.
Είσαι είδε τόσο ξεφτυλισμένη. Είδε πεζημία. Τόσο ξεφτυλισμένη, εσείς με τα κράνη, εσείς με τα αρόπαλα, εσείς που πάτε 10-10 σε έναν, 30 σε έναν. Και αγνοείτε όλους τους άλλους οπαδούς που αγαπάνε οι Παναθηναϊκοί την ομάδα τους. Δεν υπάρχει. Εγώ έχω δει Παναθηναϊκούς να κλαίνε. Να κλαίνε για την ομάδα τους που έχει καταντήσει εκεί. Και η ΑΕΚ έχει τέτοιους οπαδούς. Και πώς έχετε καταφέρει και έχετε καπελώσει, όπως υπάρχει, όλους αυτούς τους οπαδούς και τα έχετε καλά με αυτούς, σας στέλνουν στα νησιά, με αμάξια, με ό,τι σας στέλνουν. Το καλοκαιράκι στην Ακροτηρία. Και πάτε τη ομάδα σας στο Βούρκο, τις έχετε πάει πιο κάτω από το Βούρκο, δεν έχει άλλο. Πού διάλογο τις πάτε. Πιο κάτω από τον Πάτο είναι από Πάτος. Ναι. Και εσείς οι άλλοι που τους βλέπετε, τους έχετε και τους χαϊδεύετε. Ρε, δεν ξέρετε τι σας περιμένει αυτό. Εγώ βλέπω αυτό να σκάει, δεν γίνεται να υπάρχει πολύ. Το χειρότερο. Και τελείωσε και κάποια ασυλία που είχατε. Όχι. Τα μπαίνουν, βγαίνουν στο γήπεδο εννοώ. Ναι, μπαίνουν, βγαίνουν στο γήπεδο. Το χειρότερο, Τάκη, το χειρότερο, ακούστε να δείτε τώρα, με αυτά που κάνατε, γιατί δεν... 3-0 δεν έχασε ο Ολυμπιακός από εσάς, ρε. Έγινε τίποτα. Φύγατε σαν κύριε και μετά βγάλατε και τη γλώσσα να ποιο είναι ο Παναθηναϊκός. Έτσι εκείνο το παιχνίδι. Ο ένας παίκτης πήγε να πεθάνει, ο δικός μας. Ο Λαϊτάν. Πήγε να πεθάνει το παιδί την ώρα που πήγε να βγάλει τον γκολ. Στο 25ο λεπτό ήταν 26ο. Όλα τα πίθανα γίνανε. Έγινε τίποτα. Εσείς. Βέβαια. 23 πρωταθλήματα, πιο πολλά Ολυμπιακός από εσάς, καταλαβαίνουν, είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά και στο μπάσκετ που έχετε κάποια περισσότερα από εμάς, εμείς δεν κάνουμε έτσι. Εμείς αγαπάμε, θέλω να σας πω, ότι εσείς δεν αγαπάτε τον Παναθηναϊκό. Όπως δεν βγήκε και σας αποδεικνύω άλλη μια φορά, θα σας το πω. Γιατί δεν κάνετε αυτά τα επεισόδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΟΑΚ, στο μπάσκετ. Γιατί, ρε. Τόσο πολύ είναι οι κουραμπιέδες. Όχι, υπάρχει διαβεβαίωση εκεί. Τότε κι εσείς κουραμπιέδες. Υπάρχει διαβεβαίωση. Υπάρχει διαβεβαίωση. Μια που εκεί, και... θα νικήσει. Ένα λεπτό. Μια που είπαμε και για τον μπάσκετ. Ρε Κοντώνη. Υπάρχουν και άλλες ομοσπονδίες. Και άλλες ομοσπονδίες που διαμαρτύρονται και άλλες ομάδες. Έτσι. Τι γίνεται, δηλαδή σε αυτές τις ομοσπονδίες δεν υπάρχει πραξικόπημα ή φασιστικές αποφάσεις. Ναι. Τι γίνεται εκεί πέρα. Ίσως επειδή υπάρχει κάποια ελπίδα να πάρει κάποια ομάδα άλλη κάποιο πρωτάθλημα, λες δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, η κάθε μαριονέτα, η κάθε μαριονέτα του κάθε απατεώνα, του κάθε λαθρέμπορου, του κάθε φοροφυγά, θα πάει όπου πάνε και αυτοί. Και αυτά που λέμε εμείς, υπάρχουν στοιχεία, τα γράφουν εδώ τα site. Τότε. Δικασμένα. Δεν λέμε εμείς υπόδικος. Καταρχήν να μην ξεχάσω για κάτι. Αυτά τα καράβια που κλαπήκανε, που κλέψανε και από τη Ρουμανία. 8 βουλευτές της κυβέρνησης, αυτό το έψαξα και το βρήκα. Θα σας το φέρω και σε χαρτί μεθαύριο, την Παρασκευή. 8 βουλευτές και υπουργοί, και βουλευτές, 8 άτομα τέλος πάντων, είναι στη φυλακή. Της Ρουμανίας. Της Ρουμανίας. Γι' αυτό. Και περίμενε, ποια φυλακή. Όχι εδώ, κορυφαίο. Όχι, σαν το 30 μέτρα βάθος κάτω από τη γη και μέχρι το γόνατο νερό. Είναι αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτές. Που κανονίσαν και φύγανε 8 καράβια. Πόσα καράβια φύγανε. 3-14 καράβια. Δεν ξέρω πόσα ήταν, ναι. Και ήρθαν εδώ. Κρατικός πλούτος. Λοιπόν, και να ρωτήσω εγώ. Παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Στεάουαλ. Προ λόγου χάρη. Πήγαινε ρε Αλαφούζο στη Ρουμανία να δεις την ομάδα σου, να δούμε πότε θα γυρίσεις. Μια που είσαι πολύ τίμιος. Πήγαινε στην Ελλάδα. Και άμα δεν γυρίσεις μετά από 30 χρόνια, πιο γρήγορα θα γυρίσει ο Πάσαρης παρά εσύ. Και επειδή μας έχετε ζαλίσει τα φρύδια, κάντε επιτέλους ένα δικαστήριο. Αυτό που αιωρείται 5 χρόνια είναι αμαρτία για τον οποιονδήποτε άνθρωπο να. Εγώ δεν θα μπορούσα, σαν Ολυμπιακός, τον Παναθηναϊκό, ένα οποιοδήποτε Παναθηναϊκό, να κατηγορώ επί 5 χρόνια, ρε είσαι έτσι, είσαι έτσι, είσαι έτσι, και να διατηρείται όλη αυτή η λάσπη. Ναι, γιατί άμα γίνει το δικαστήριο, γιατί θα αποδειχθεί αυτό. Να καταλάβετε τι είμαστε εμείς Ολυμπιακοί και πόσο ξεφτυλισμένοι είστε εσείς. Και κάνετε και ψεύτικες δίκες με έναν που από ό,τι έμπαθα σε ένα site το διάβασα. Εγώ άμαθα και μπαίνω και εγώ τι να κάνω. Δεν είναι αυτός δημοσιογράφος έχω μάθει εκεί. Δεν έχει... Πόσο ναι, ταυτότητα, βέβαια δεν είναι. Αμέ. Αυτός που βρίσκει τα παράνομα έγγραφα, βέβαια. Που δεν μπορεί, που παίρνει τις δικογραφίες. Τι είναι τα λαβεριά έχει εκεί, δηλαδή να... Εντάξει, μπορεί να το κάνει την εκπομπή, βέβαια, να μην λέμε, μπορεί να την κάνει την εκπομπή. Πώς θα τον πήγαν εδώ, ξέρεις να λασπώνεις, ξέρω. Ξέρεις να λες ψέματα, ξέρω.
Κάτσε εδώ, δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος. Όχι, μα τι να είσαι τώρα, θα σκοφαντεί. Αλλά έμαθα και αυτό δεν είναι και δημοσιογράφος. Εντάξει, αυτό είναι το τελευταίο. Και έχει πάει και μια ποινή, έφαγε. Δεν έφαγε κάτι. Δεν... Ναι, δεν το λένε. Δεν το λένε. Το κάνανε καργάρα. Και έχει πάει και άλλα δικαστήρια που θα φάει και άλλες ποινές. Έτσι, αλλά τα μεμπτά, τα πολύ σοβαρά είναι άλλα. Ότι βρίσκονται στα χέρια του κάθε λασπολόγου δικογραφίες που αφορούν άλλους. Ιστημένες. Λοιπόν, κάτσε να σου. Μήπως βρίσκονται εκεί γιατί είναι. Όπως είναι στημένες, είναι και κανονισμένες να βρεθούν και στα γραφεία. Να τα λέει και η τηλεόραση για να γίνεται ντόρος. Ρε, κάποια στιγμή θα τελεσυνδικήσει. Στερεύουν οι δικαιολογίες, αρχίστε να σκάβετε λαγούμια. Στερεύουν ό,τι κάνετε. Λίγο πάτε, ψήνεστε μεταξύ σας. Πάτε να αθαρίσετε. Τι να αθαρίσετε, ρε. Πάτε να κάνετε ένα πραξικόπημα και νομίζετε θα περάσει έτσι. Και να έχετε απέναντί στον Ολυμπιακό. Την Κυριακή παίζω. Γιατί για τον Ολυμπιακό γίνεται. Αφήστε την ΕΠΟ και αυτά τώρα. Ναι, μωρέ, άστα αυτά τα παραμύθια. Λοιπόν, Μάκες μου, την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με την Βαρκελόνη. 7,5 ώρα είναι ναι. Το παιχνίδι. 5 και 10 ευρώ τα εισιτήρια. Με την Βαρκελόνη παίζουμε. Πιστεύω να καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί... Έχω να καταλάβει, γίνεται πανικός με τα εισιτήρια. Ναι. Λες και παίζουμε την Βαρκελόνη. Έχουν βγει τα αστεία, θέλει να πει ο Τάκης ότι έχουν βγει τα αστεία τη Έστα που θα γίνει την Κυριακή με την Καλονή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τα αποδεικνύει για άλλη μια φορά, όπως το έχει αποδείξει όλη τη χρονιά. Έχουμε 21.000. Προβλέπω 10.000 απ' έξω από το γήπεδο. Μέσα ώρα εισιτηρίων πόσο έχουμε, Τάκη μου. 22. 21. 21.000. Και οι άλλοι τι έχουν, 8. Έχουν 11 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ναι. Και 8 Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ που πάει για πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ του επενδυτή που πάει για πρωτάθλημα και για αυτά και η ΑΕΚ που ερχόμαστε. Ναι. Ερχόμαστε αλλά στο κήπεδο δεν πάμε. Στο κήπεδο δεν πάνε. Δηλαδή ερχόμαστε. 25 βαθμούς πίσω τον Ολυμπιακό, φάγανε 4 αντί για 7 στο Καραϊσκάκι. Κερδίσανε με απατεωνιές. Όλοι το είδανε. Γιατί έχεις ακούσει κανένα εξή να σου περηφανεύεται, σου λέει σε κέρδισα. Όχι, πολύ. Για πες. Υπάρχουν. Εντάξει, και εγώ. Έχει γυρίσει κανείς να σου πει σε κέρδισα. Τολμάει. Όχι, όχι. Και να σου πω και κάτι. Οι μόνοι που θα μπορεί να κάνουν κάτι σαν επανάσταση, ας το πω εγώ, δεν πήρε παίκτες να πούνε ρε, πάρε μας 5 παίκτες, είναι η εξήγηση του Παναθηναϊκού, δεν είναι με τίποτα. Ποια εξήγηση, Τάκη, δεν του έχει το πείμα. Ρε, Τάκη μου, κάτσε. Θα πω, κάτσε ρε, Τάκη. Ένα λεπτό, κάτσε με το κουμέντα. Α σου πω, άμα μου του βγάλει, μου του έβγαλε. Εδώ ναι. και ο κόσμο. Μαντέπει. Λοιπόν, είναι 3 χρόνια στη Γάμμα. Έτσι. Όλη υπομονή και υπομονή. Ναι. Τα χρόνια τη υπομονή δεν μα λυπήθηκε κανεί. Του τα λάβανε αυτό. Δεν πε το όπω να είναι. Λοιπόν. Λέγε. Κάναν υπομονή. Τι θέλει, όλο μια πρόφαση, ένα παραμύθι. Τώρα να ανέβουμε στην Α και όταν ανέβουμε στην Α θα έχει ομάδα, θα έχουμε και γήπεδο, θα έχουμε και ομάδα. Υπομονή. Ούτε γήπεδο έχετε δει, ούτε ομάδα. Έτσι αυτό το πήρατε αυτό το χαρτί εδώ, το πήρατε. Ναι. Η αδειοδότηση. Κάτσε λίγο. Για το 18. Ρε, τι είναι το χαρτί. Να πας και βγάζεις μια άδεια, να κάνεις ένα πάνω σήκωμα. Έχεις τα λεφτά να πληρώσεις. Τα μπετά. Τα πρέχια. Τα πέδιλα. Ρε, υπάρχει κόπιτσα. Υπάρχει κάτι. Εντάξει την άδεια. Τι απαδείχνει την άδεια. Να το γήπεδό μου, αυτό που θα φτιάξω. Υπάρχει χαρτί. Άλλο τώρα. Σας ικανοποιεί αυτή η ομάδα που έχετε. Αυτό το χάλι. Αυτός ο Θέλω. Όχι, ο Θέλω έχουν αμπέχτη. Μην διώξετε αυτόν τον παίκτη που έχει το όνομα Άθρο. Ναι. Σας ταιριάζει. Το Άθρο 44. Και σαν 44 και σαν 89. Ναι. 99 μόνο. Και 100. Λοιπόν, τι ομάδα, πώς θα φτιάξετε, δεν κατάλαβα. Α, όχι, για το παραμύθι που μου λέγεις, που δεν τρώνε το παραμύθι. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, ρε, είναι διαφορετικό να είσαι, δεν τρώνε το παραμύθι. Δεν το τρώνε τον πρώτο χρόνο, το τρώνε και καμιά δεκαετία. Να, ναι. Να πούμε... Εντάξει το γήπεδο, εν τω μεταξύ δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα της ιστορίας για μια ομάδα είναι να υποβιβαστεί. Έτσι, έχουν να το λένε. Δηλαδή, εδώ βλέπεις στην Αγγλία, λέει είναι η τάδε ομάδα, μπορεί να μην έχει πάρει πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει υποβιβαστεί και ποτέ. Έτσι. Και εσείς πήγατε και υποβιβαστήκατε μόνοι σας. Με αυτό να πω και το κορώνα στο κεφάλι. Εδώ που τα λέμε, τους βγήκε σε καλό. 300 εκατομμύρια γλιτώσανε.
Δεν είναι, είναι και η κατάρρευση του κόσμου. Δεν είναι σε καλό. Α, είναι και ο κόσμος που πεινάει και έχουν πάει τα λεφτά. Ναι, 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 έτσι το λέω εγώ να δούμε τι θα. Υπομονή. Για να διευκολύνω την κουβέντα. Κάναν υπομονή για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Κάναν υπομονή. Δεν περιμέναν τώρα αυτή τη χρονιά θα τα σαρώσουν όλα. Μια που ήρθανε πέρυσι, δεν μας σκοτίζανε. Πόπο και του χρόνου τι θα γίνει τα γάλματα που είχατε μαζευτεί εκεί πέρα να πάρετε ένα κύπελο πάλι. Τότε με το χάρα. Λέμε του χρόνου θα είναι καλύτερο. Όλοι το πιστεύαμε ότι ξέρει κάτι. Σύμφωνα καλύτερη, με τα λεγόμενα. Αλλά τελείωσε το πρωτάθλημα με 6 ήττες. Ναι, και σύμφωνα με, με τα λεγόμενά του. Δεν βλέπω και προοπτική. Που μου λες ότι έχουν υπομονή. Τι υπομονή, να. Για να σα δούμε. Ξέχασα πριν που λέγαμε κάτι για το βόλεϊ να πω κάτι για την ΠΑΕΚ. Για το ποδόσφαιρο. Για την ΠΑΕΚ. Καλά, ναι, ναι. Για την ΠΑΕΚ. Γιορτάζει η ΑΕΚ 90 χρόνια, στις 20 του μήνα. Και βάλανε σκοπό την ώρα που λέει, τι θα κάνουμε ρε παιδί μου στη γιορτή αυτή, μέχρι τις 20 του μήνα, να έχουμε μαζέψει, 90 χρόνια είναι, να έχουμε μαζέψει 90 μπαλέτες. Μπαλέτες. Τρόφιμο. Α. Έλα. 70 είναι. 70. Τι 70. Οι μπαλέτες που είναι και εμείς. Δεν έχουν βρει 20 μπαλέτες. Ξέρεις, η μπαλέτα πόσα ύψος πάει, δεν πάει μέχρι 50 μέτρα. Ναι. Ωραία, εδώ βάζεις ένα ρύζι, ένα μακαρόνι, βάζεις ένα ψωμί, μια σαρδέλα, ένα άλλο. Τι τέλος η μπαλέτα. 70 μαζέψατε εσείς. Γιατί και εσείς έχετε έρθει από εκεί. Δεν είστε Βουλγάροι, παρόλο που ήταν μια Βουλγάρικη σημαία σήμερα στο γήπεδο, δεν είστε από εκεί. Όχι, δεν είστε. Από εκεί που λένε οι Αριανοί είστε. Από εκεί που λένε οι Αριανοί είστε. Ο Σαχανά βέβαια πρόσφυγε. Έλληνες, δεν λέω ότι είστε. Να ξηγιόμαστε. Ο Τσάχαμπε. 70. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ναι. Το διάλειμμα πώς το λένε, καλά το είπα. Break. Α, δεν θες διάλειμμα. Πάμε σε στούντιο είμαστε, ρε Τάκη. Και πάλι μαζί. Τώρα ξεχάσα να πούμε για το. Παίζουμε και βόλεϊ, παίρνουμε πρωτάθλημα εκεί. Στο γυναικών. Το γυναικών, η Παρασκευή. Λέγε, Τετάρτη παίζουμε μπάσκετ. Είμαι τον Παναθηναϊκό, είμαι τη Θήρα. Αύριο γίνεται. Εγώ θέλω με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει. Και εγώ αγαπώ και τη Σαντορίνη. Τα αθλήματα εγώ θέλω να τα παίρνω από εσά. Ναι, παιδί μου έχει μεγαλύτερη εγκλήνη. Ναι. Αλλά θέλω με να μ' αρέσει, επειδή έχω ιδιαίτερη σχέση και με τη Σαντορίνη, θέλω να περάσω για μα. Σαντορίνη στο τελικό και στο χάσει. Λοιπόν, να είναι ένα φίλο εδώ, Βασίλη ο Ντίμητσα που στήχτηκε. Ναι. Μου λέει Διάκη μου, μου τότε στείλε. Και λέω, τα έχω παίξει, μου λέει με το που. Ναι. Για το ευρωπαϊκό στην πόλη που πήραμε. Ναι, μου λέει με το που έγινε, ανακοινώθηκε ότι παραμένει η Αγγελόπουλη στην ομάδα, πήγα και το παίξα. Εδώ με το κουμπί. Η Αγγελόπουλη δεν θα φύγουν ποτέ. Όπως και ο Μαρινάκης, όπως λοιπόν, και ο. Να ευχηθούμε στο Γιάννη ο Κουντούρης, στο Ψαρά. Ναι. Να του ζήσει ο γιο του επίθετο. Σα. Να του ζήσει ο γιος του. Και από μένα. Ένα καινούργιο Ολυμπιακό. Να το δει όπω. Να το δει. Παίξει στον Ολυμπιακό. Είτε, δηλαδή, παίξει στον Ολυμπιακό ή έστω και φίλε αυτό. Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό όταν μπορούσα να έχει. 18 χρονών να μην πω. Θα μου δίνει τη βανέλα σου. Άμα σε ζήτα. Ναι, βέβαια, έχει. Κάτσε, εγώ κι άλλο. Έχω τον φίλο μου τον Νίκο τον Ελευθερίο από την Άξο. Ναι. Χαιρετίσματα στην κατακόκκινη Άξο. Ναι. Και τον φίλο μου τον Αργύρι τον Καβαλάρη από την Πάρνηθα εκεί που μας ανεβάζει τη. Μας δείχνει τη θέα από ψηλά κάθε πρωί. Λοιπόν. Γεια σας Μάκης. Πες για τον Λοσάντα και για τον Άγη. Τα λέω εγώ. Άγη και Λοσάντα. Γεια σας. Καταρχήν δεν θα λες από την συνάξη την κατακόκκινη. Πες μου ποια περιοχή της Ελλάδος είναι κατακόκκινη και μου τις χαρακτηρίζεις μία-μία. Είναι απέτηση του φίλου μου όταν, του Νίκου του Ελευθερίου να την αποκαλέσω. Ελλάδα είναι 6,5 εκατομμύρια οπαδοί του Ολυμπιακού. Πες εμένα μου γράψε κατακόκκινη Νάξο. Εντάξει, είναι. Τι να πω. Και το Γήθιο είναι κατακόκκινο και η Πελοπόννησο είναι κατακόκκινη. Εγώ πήρω, τι να πω, πού να πω. Βέβαια, να πούμε ότι είναι καταπράσινος ο Πειραιάς. Που παίρνουν τηλέφωνα και ναι. Από τα καταπράσινα καμίνια κερατσίνη. Γεια σου Πάτροκο Γίγαντα. Και αυτό το φίλο μου τον Βασίλη. Λοιπόν, τι έχουμε Άκη μου, α πούμε για τα εισιτήρια. Ναι. Επειδή στο διάλειμμα αυτή είχα πάει και κύριε σκηνοθέτη. Πήρα και κατούρισα σαν τον Ιντέγε. Μπορείς να μου βάλεις σε παρακαλώ τα αυτά τα. Έχεις κάτι άλλο. Βέβαια. Τι τα. Βάλε μου λίγο, γιατί τώρα. Να, τελειώνει το πρωτάθλημα, ρε. Κοιτάξτε τι βάσαμε και αυτό, ρε.
Τελειώνει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Ναι. Ποδόσφαιρο πάλι πότε. 22 Αυγούστου, 27. Ωραία, δεν θες να κανονίσουμε. Ναι. Μια που είναι δικιά μας. Βάλε, βάλε ρε παιδί μου το 4-0 με την ΑΕΚ. Κάτσε να δω κι αυτό. Ναι, το δεις. Να πούμε κάτι. Μια που είναι δικιά μας ΕΠΟ, δεν κανονίσουμε να παίξουμε play-off. Έλα μου, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς εμείς. Ναι, να παίξουμε και εμείς play-off. Α, ναι, μια και είπες play-off. Εσείς ξέρετε τι μαγείρεμα έχετε να φάτε εσείς οι μεταπράσινα. Από αυτούς που από τα κίτρινα. Ξέρεις τι μαγείρεμα έχετε να φάτε. Όλα με γρίφους μιλάει. Τι μαγείρεμα, τα έχουν φάει. Καλά, δεν λέω για τους άλλους με τα μαύρα. Ας. Θα σας φτιάξει καλά ο... Αυτός που σας βάζει να ενωθείτε. Όχι, όχι. Και, και στην ΕΠΑΕΣ που λέει εσύ μην έρθεις, εσύ από τη Θεσσαλονίκη μην έρθεις, θα πάω εγώ. Εμείς... Όχι, του Παναθηναϊκού, του λέει εσύ μην έρθεις, θα πάω εγώ με τον άλλο από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, εμείς περιμένουμε... Τέτοια λένε. Να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Και μόνο διαβάζουμε. Τι νομίζετε, μας εκνευρίζετε, είναι σίγουρα, εκνευριζόμαστε. άμα βλέπουμε τον Υπουργό με φασιστικές αποφάσεις να κάνει τη μαριονέτα του κάθε λαθρέμπορου και του κάθε φοροφυγά και του κάθε αδιαφανή επενδυτή που δεν ξέρουμε πού έχει βρει τα λεφτά ο καθένας, έτσι. Σίγουρα, εκνευριζόμαστε. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποτέ. Πού θα πάτε. Δεν μπορώ να ρωτήσει, αφού θέλει να φτιάξει κάποια πράγματα. Δεν θέλει να χαλάσει, θέλει. Δεν θέλει να ρωτήσει. Ναι, λέω, θέλει να φτιάξει. Αν ήθελε να φτιάξει. Ναι, να φωνάξει τον πρόεδρο μιας ομάδας και να του πει, ωραία, είσαι πρόεδρος, πού τα λεφτά σου αυτά. Από πού τα έχεις φέρει. Εσύ θες να εμφανίσεις σαν πρόεδρος, πάμε σε δεύτερη περίπτωση. Να εμφανίσεις σαν πρόεδρος, αλλά έρχεσαι και δεν έχεις τον τίτλο ότι είσαι πρόεδρος, παιδί μου. Ναι. Και έρχεται ένας άλλος. Γιατί το κάνει αυτό. Τι γίνεται εκεί, δεν πρέπει να ρωτήσεις κάποια πράγματα που βρεις. Πώς το λέει, ρε, εκεί μου. Τι να ρωτήσουν, εδώ κάνουν πραξικοπήματα. Δεν παίρνουν σε ερωτήσεις, Ρετάκι, δεν βλέπεις ότι γίνεται. Εδώ γίνονται με φασιστικές αποφάσεις. Ή το άλλο. Πάνε να καθαρίσουν δημοκρατικά εκλεγμένες ναι, ναι, ναι. Ομοσπονδίες. Ή το άλλο. Τι δεδικασμένο είναι αυτό, δηλαδή. Παράδειγμα στο μπάσκετ. Εκεί πέρα γιατί να υπάρχουν μηδενικά συμβόλαια, πιο μικρά σε λεφτά. Αντί αυτά που παίρνει ο παίκτης, ας πούμε, βάζει. Για να έχει καλύτερη ομάδα κλέβοντας το κράτος. Ναι. Αυτό ρωτάει. Εκεί δεν γίνεται, δεν υπάρχει εκεί εισαγγελία. Πώς σου λένε αυτούς που ψάχνουν τα χαρτιά μου, ρε. Το ΣΔΟΕ, ποιο είναι αυτό. Όλοι. Δεν ναι. υπάρχει. Όχι, ψάχνουν. Ναι. Για να πούμε και του άλλου το δίκαιο. Ψάχνουν. Τι βρίσκουν. Είπανε ότι όχι, θα δούμε. Είπανε ότι άρχισαν να ψάχνουν. Γιατί, κοίτα, δεν μπορεί τώρα η σύνταξη να πάει 250 ευρώ. 280. Και να μην κυνηγάτε αυτού που με αυτού. Τους τύπους των μπαλκονιών βγήκατε στην εξουσία. Θα κυνηγήσω το λαθρεμπόριο, θα κυνηγήσω τους αυτούς που κλέβουνε. Ναι. Ποιος άλλος είναι να κυνηγήσει. Παράδειγμα, και αυτά εδώ που ναι. τα μηδενικά. Γιατί εγώ βλέπω και μας κυνηγάνε όλοι. Γιατί ο Μαρινάκης και ο Αγγελόπουλος. Την Ευρώπη, θα γονατίσω την Ευρώπη. Έχω διαβιώσει και δύο γύρω στα 250 εκατομμύρια και δύο, 121-120 περίπου. 250 εκατομμύρια στην εφορία. Στην εφορία. Και χωρίς μηδενικά συμβόλαια. Ή πιο μικρά τέλος πάντων. Από το κανονικό που παίρνει ο παίκτης. Αυτά δεν πρέπει να κοιτάξει. Τι έχει φάει η ΕΠΟ και πρέπει να πάει να την. Ρε, όχι, και την ΕΠΟ όλα, ρε. Τι έλεγε τα άλλα, δεν είμαστε εμείς. Ναι, γιατί λέει ρε, παιδί μου, άκουσα που λέγε σε μια συνέντευξη. Λέει, δεν μπορεί, λέει, 10.000 να παίρνει το μήνα ένας που είναι μέσω συμβούλιο της ΕΠΟ όσα παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Να μην τα παίρνει. Αλλά πήγαινε βρες και τα άλλα. Αυτά είναι 10.000 μόνο. Πήγαινε βρες και τα άλλα. Τα άλλα τα λεφτά που δεν πληρώνουν στην εφορία. Γιατί τώρα τι έγινε με το υποτιθέμενο Brexit. Έρχεται πάει, δεν τα λέγαμε εδώ πριν δύο χρόνια. Καλά, αυτή η λέξη την πήρανε δανεική από ναι. την κυβέρνηση που ήταν να μας πετάξει. Πάλι οι ίδιοι τη χρησιμοποιούν. Α, οι ίδιοι είναι. Το ξέχασα με αυτά που λες με τα ετοιμολογικά. Πες για το Brexit. Πάνα τρελαθούμε τώρα με αυτά που... Τι είναι πιο ακριτήρι, εμείς τα είπαμε και πριν. Α, ναι. Τα είχαμε πει και πριν δύο εκπομπές. Δεν χρειάζεται ούτε να ενημερώνεστε, ούτε τίποτα. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ βλέπετε ότι είναι μια κυβέρνηση που είναι υποχείριο
Είναι μαριονέτα της Ευρώπης, έτσι. Και κοιτάνε ό,τι φράγκα βγάζουμε να μας τα τσακώνουν, να τα απομυζούν. Εδώ έχουν στύψει σαν λεμονόκουπα τον κάθε συνταξιούχο, τον κάθε μεροκαματιάρι. Δεν σέβονται τίποτα. Και δεν μιλάω, μιλάω και για τους ξένους που τα κάνουν, που δίνουν τις εντολές στους δικούς μας Έλληνες. Και έχετε την εντύπωση, το είπαμε και πριν δύο εβδομάδες, έχετε την εντύπωση ότι θα χάσει το ελληνικό κράτος, θα χάνει 700 με ένα δις εκατομμύρια το χρόνο από έσοδα, επειδή του κάπνισε κάποιου υπουργού, έτσι, να τη δει Ντον Κιχώτης μόνος του. Και έρχεται η Κομισιόν και λέει, οι θεσμοί πώς τους έχουν βαφτίσει, όλο με άλλα ονόματα τους βαφτίζουν. Οι κλέφτες μόνο, ναι, μας κλέφτουν. Ναι. Και έρχονται αυτοί και λέει, τι, και πού θα τα βρείτε τα λεφτά, και θέλετε, εδώ βγάζουμε από τη Μήκα Ξίκη και εσείς θα πάτε να απεμπολίσετε έξοδα. Πόσα έπεσε, 700 να δεις. Ναι, 700 το χρόνο. Ναι. Σου λέω, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θα μείνει ένα χρόνο, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια μείνει απ' έξω. Όσο χρόνο γουστάρει η UEFA μέχρι να δει ότι συμμορφωθήκαμε, λέμε, στο ομιγέννητο το απευθέω. Και έρχεται τώρα οι θεσμοί και του λένε του Πρωθυπουργού, τι είναι αυτό που έχει εκεί πέρα. Εδώ κάνουμε το σκατό μας παξιμάδι. Βάζουμε τον κόσμο να κάνουμε το σκατό σας. Κάνετε το σκατό σας παξιμάδι για να μας δώσετε τα λεφτά μας. Ναι. Τα υποτιθέμενα λεφτά τους και αυτών. Και εσείς και πάτε και από πολύ και τα λέτε αυτά τα έσοδα δεν τα θέλω. Επειδή την έχει δει ο υπουργός από το νησί, Ντον Κιχώτης, που του πάνε 2-3 στο καράβι, μπράβο, έφτιαξε το ποδόσφαιρο. Του πάνε στο καράβι που πέναγε στην Κυλλήνη, μπράβο, έφτιαξε το ποδόσφαιρο και θα έχει όλη την Ελλάδα στο γύψο. Ρε, είσαστε καλά. Κοιτάξτε που θα πάει και ο υπουργός. Όχι, κοιτάξτε που θα πάει. Γιατί ίσως και κάτι ξέρουμε και κάτι παραπάνω. Καλό θα είναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει που θα πάει εκεί. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει που θα πάει η ομάδα μας. Εγώ δεν θέλω να με μια τέτοια ηλίθια και φασιστική απόφαση να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Κάτσε ρε, και δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν θέλω τέτοια φασιστική και παράλογη και ό,τι άλλο θέλει, αντιδημοκρατική απόφαση να πάρει αυτός ο υπουργός. Φασιστική και είναι τελειωμένη. Φασιστική και όλα αυτά τέλος πάντων, ναι. Και να τιμωρηθεί η ομάδα μου. Ναι. Και η ομάδα μας. Για ποιο λόγο, επειδή μου λάθηκε αυτός, δεν πρέπει να πάει να ψάξει αλλού ποιοι βρωμάνε από τον πάτο μέχρι την κορυφή. Αλλού δεν πρέπει να ψάξει αυτός. Αν ήταν θα τα είχε ψάξει. Αυτός κάνει ό,τι του λένε. Είπαμε ότι είναι μαριονέτα. Για μας, ας αποδείξει το αντίθετο. Έτσι, για μας, τι βλέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού και δεν ξέρω και η υπόλοιπη κοινή γνώμη. Εμείς εδώ απλά δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε την υπόλοιπη κοινή γνώμη. Αλλά η κοινή γνώμη του Ολυμπιακού αυτό λέει ότι είσαι μαριονέτα. Τριών απαταιώνων που δεν θέλουν να επενδύσουν και τι κάνουνε, κοιτάνε πραξικοπηματικά να κερδίσουν χρόνο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουν τίποτα άλλο, να κερδίσουν χρόνο εις βάρος των οπαδών τους, έτσι, με φεδρές δικαιολογίες, βλέπε ΕΠΟ, βλέπε τέτοια, βλέπε χάνουμε τα λεφτά, ρε βγήκε ο Σάββας και σας τα είπε, ο Ολυμπιακός. Όταν, όχι ο Μαρινάκης, να το πάμε στο Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός επί εποχής Μαρινάκη, όταν ανέλαβε ο πρόεδρος, ο Παναθηναϊκός είχε πάρει τον ντάμπλ. Έμεινε και έξω από την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός τον έμεινε, δεν είχε έσοδα της Ευρώπης. Αλλά έχτισε. Μπα, προπονητή, έλα εδώ. Όχι, πήρε το αεροπλάνο μόνος του και πήγε τον έφερε. Ναι, πήγε με το αεροπλάνο. Μόνος του πήγε. Οδηγούσε, πιλότο. Ναι, ρεάκι. Εντάξει. Έλα εδώ. Προπονητή, παίχτες. Έφτιαξε, φτιάχνεις, δημιουργείς, αναπτύσσεσαι. Εσείς πώς θέλετε, ρε. Τι θέλετε εσείς, να μην γίνει τίποτα, η κακιά η ΕΠΟ, ποια είναι η κακιά, δηλαδή. Και το άλλο θέλουνε. Τι. Να δώσει ο Ολυμπιακός το 30%. 30 πόσο, 40 πόσο θέλουνε. Ναι, ρε, μαζί τα δουλέψαμε δηλαδή, και μαζί τα δουλέψαμε. 25 εκατομμύρια, τα μισά είναι 12, 12,5, τα 11 θα σας δώσουμε. Δηλαδή έχει βάλει ο Μαρινάκης, έχει επενδύσει αυτά που λέει ο Άκης τόση ώρα. Ο Ολυμπιακός διαρκείας, αυτά, τάξη, τίποτα, επεισόδια, μηδέν, τα πάντα. Συνεφορία 120 εκατομμύρια. Εσείς τίποτα, εσείς και τίποτα. Και τα 30 του Ολυμπιακού που πήρε από το Champions League. Ναι. Απήρα εδώ, ΑΕΚ, που πώς το λένε, ναι. Αλαφούζο και Ιβάν. Πάρε και εσύ ειδικά Ιβάν. Που πήγε στη Νέα Υόρκη και είπε τα καλύτερα λόγια πάνω στη σούρα σου. Πώς το να πεις, να χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Να πει ο Μαρινάκης, έλα εδώ, πάρε και σε 3 εκατομμύρια, 3 ο Μελισανίδης. Ή πιο πολλά αυτό. Εσύ άκου, άλλο πιο πολλά αυτό. 4 εσύ,
Πέντε ο άλλος. Έχω εγώ ένα σουβλατσίδικο, ρε παιδί μου, και κάνω τις προμήθειές μου. Κοιτάω να φτιάξω το μαγαζί. Έτσι θέλετε να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Έτσι θέλετε να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Έτσι, και αυτά τα 500 χιλιάδικα που αιωρούνται στη Ζάκυνθο. Θα τα δούμε κι αυτά. Τι έγινε, κύριε Υπουργέ. Έχει βγει εκεί η ΕΠΣΑ Κύπτο εκεί πέρα και σας τα λέει. Κάτι ανακοινώσει έχει βγάλει για πραξικοπήματα και εκεί. Τι γίνεται, τόσο πολύ αριστερά έχει πέσει. Πάει το πραξικόπημα σύννεφο και δεν μιλάει κανείς. Θα τα δούμε όλα. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο. Αυτά είναι παλιές εποχές που έκανε το πρόεδρος της ΑΕΚ. Παλιές. Κρίσιμα φώτα. Αυτά όλα. Αυτά που έχετε μάθει. Πέφτατε κάτω. Αυτά που μάθατε. Αυτά όλα. Παλιές εποχές. Τώρα πρέπει να βαδίζεις σωστά. Έχεις λεφτά, προχωράς. Δεν έχεις, στο διάλογο φύγε. Πάει ο άλλος να βάλει λεφτά ο άλλος. Και τι. Που όταν πήρε, όταν πήρε το. Πώς το λένε. Το προπό, πώς το λένε, μωράκι. Τον ΟΠΑΠ. Τον ΟΠΑΠ. Όταν πήρε τον ΟΠΑΠ. Το πρώτο που έκανε, 5 εκατομμύρια τσουπ, τα πήρε με τη μία στην ΑΕΚ αυτά κατευθείαν. Ναι, και ήρθαν και σε ρήξη με τους άλλους. Ρε πάτε καλά, ρε, εσύ. Αυτό είναι το πρώτο που θέλετε να κάνετε. Όχι, συγγνώμη λίγο, όταν πήρε το Μαρινάκι ο Μελισανίδης, όταν μπήκε στον ΟΠΑΠ, γιατί δεν έχει πάρει κανένα ΟΠΑΠ, είναι μέτοχος. Έτσι. Ναι, τι είπαμε εμείς από εδώ, ναι. Ότι είναι επικίνδυνο γιατί θα χρησιμοποιεί τον ΟΠΑΠ για να σφετεριστεί ομάδες. Και αυτό. Κατά συνέπεια, δηλώνει αλλίωση του πρωταθλήματος. Τα είδαμε. Βγήκανε στην ΕΠΣΑ Κύρτου και λένε μας έδωσε 20.000 για τον αγώνα. Τι αγώνα, εκεί μέσα στα νησιά γινάγατε, τι 20.000 για τα έξοδα. Αυτές οι μαγκές. Κρατικά λεφτά. Να υποφελείται μια ομάδα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν ποτέ. Αυτές οι μαγκές, όπως μια φορά θυμάμαι πριν μια πενταετία, τετραετία. Έλα ρε κάτω στον Πειραιά, ο Πειραιάς είναι κίτρινος ρε, ελάτε ρε κάτω εκεί πέρα σε αυτό το μέρος, στο μαγαζί, να πούμε για τα διαρκείας. Α, λέγανε εξής, πω πω ρε ο Τίγρης μάγκας, ε. Δεν έγινε ποτέ αυτό το πράγμα στον Πειραιά. Ποτέ. Στη Βαριμπόμπη, στην Κηφισιά το κάνατε. Α, κι εγώ πάω να πω τώρα ποιος είναι αυτός ο εκεί. Εδώ, με το στόμα. Εδώ είναι Πειραιάς. Και επειδή ο Ολυμπιακός είναι της Ελλάδος, βλέπετε που πηγαίνει η ομάδα μας, τι γίνεται, 6,5 εκατομμύρια είναι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν περνάνε αυτές και το αγρίνιο, τύπου μαγκές. Τύπου τέτοιου είδους μαγκές δεν περνάνε στον Ολυμπιακό. Πάμε κάτω στον Πειραιά να πούμε για τα διαρκείας. Παιδιά, ακούστε. Φίλοι Αεξίδες, φίλοι Αεξίδες, Παναθηναϊκοί, Παοκ. Πήγατε στην Κηφισιά. Δεν θα μας πείτε εσείς πότε θα ανησυχήσουμε. Όταν ενισχυθείτε, θα ανησυχήσουμε εμείς από μόνοι μας. Ακόμα. Ακόμα όμως έχετε έτοιμο φωτός μπροστά σας για να ενισχυθείτε. Όταν πραγματικά ενισχυθείτε, και το λέω με ειλικρίνεια, και μακάρι να ενισχυθείτε, αλλά πού, θα ανησυχήσουμε, αφήστε τα ερχόμαστε και τις απειλές. Ο καθένας την απειλή της άλλης ομάδας τη νιώθει στο πετσί του. Δηλαδή είναι αυτό που νιώθετε εσείς από τον Ολυμπιακό. Όταν δεν είσαι να φτιάξετε ομάδα, θα κρίνουμε αν θα ανησυχήσουμε. Αφήστε αυτά τα ερχόμαστε και δυναστεία και τέτοια. Ναι. Να, τα μπατάρουμε απ' την άλλη. Στο μόνο που βλέπω ότι έχετε μια καλή σας, μια καλή έτσι. Συνεργασία εκεί είναι στην επικοινωνία. Ναι, ρε. Εκεί έχουν επενδύσει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Επικοινωνία σε Ρουφιανιά. Σε Ρουφιανιά είναι πρώτη. Αγοράζοντας ραδιοφωνικούς σταθμούς, έχετε το κανάλι. Όχι. Το άλλο, για πες κάτι άλλο. Δεν ονοματίζω, εγώ για να μην τους κάνω και διαφήμιση. Ναι. Έχουν βάλει ένα site. Ναι. Το οποίο site, δηλαδή όποιοι ξέρουν από site, έχει budget 1 εκατομμύριο για 3 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει. Κανάλι στήνεις. Και τα πληρώνει ο άλλος. Από πάνω, ο Μπεργκέτης. Από πάνω. Ναι. Μήπως από πάνω. Ρε εσείς οι από πάνω, προσέχετε λίγο τις από κάτω. Και. Άκου. Και πληρώνει αυτό 330.000 το χρόνο για site δεν υπάρχει. Μόνο για λασπολογία. Το ξέρετε, το γνωστό. Και πες. Και έχω μάθει εγώ ότι δουλεύουν κάθε μέρα πάνω εκεί το πρωί κάποια άτομα. Ναι. Και γράφουν.
που χρησιμοποιούν, είναι ας πούμε 10, πόσοι είναι αυτοί, 10-15, ναι, πόσοι είναι αυτοί, είναι από δάφτους, χρησιμοποιούν καμιά 200 άλλα ονόματα, ότι να και ο Τάκης Ολυμπιακός εγκρίνει αυτό που είπε ο τάδε δημοσιογράφος, ο Ρουφιάνος, και τσιμπάγανε, ευτυχώς, μπράβο φίλοι μου Ολυμπιακοί, αδέρφια μου. Τσιμπάγανε κάποιοι Ολυμπιακοί πριν 2 χρόνια, 3. Ναι, τότε που άρχισε η πανδημία. Όταν άρχισε αυτό το εγχείρημα δεν ξέρανε, τους μάθανε. Δεν ξέρανε. Πιανό τσακωρέτα, δηλαδή. Πιανό τσακωρέτα. Έγραφε, ας πούμε, ένα αντιολυμπιακό άρθρο κάποιος, έτσι πολύ περιποιημένο και καλά που λέγε και λίγο. Που λέγε ο Μαρινάκης ο Μανολά, τα οικονόμησε ο Μαρινάκης. Ναι, 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 τα οικονόμησε. Κάπως έτσι, μην το Μυραλά παράδειγμα. Ενώ ο Αλαφούζος πάντα που έκανε επένδυση, που είχατε ένα παίχτη και τον σκοτώσατε, δεν ξεπούλησε, ο Μαρινάκης ξεπούλησε. Κάτσε ρε, εδώ μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο τον πουλήσαν, 2 εκατομμύρια το, 2,200 τον πουλήσαν. Τι, Ολυμπιακός, τι μου λες τώρα. Τα ίδια λέτε. Ναι, 200. Ναι, ο άλλος ναι. Του Ολυμπιακού μόνο. Άκου όμως από κάτω τα άρθρα. Πού πάμε. Τα λεφτά. Ιστημένη. Τα άρθρα. Με το μανδύα του Ολυμπιακού. Ναι, ναι. Τα σχόλια. Πω, ξέκλεισε πουλήσει όλη την ομάδα. Πού να πάμε τώρα και τέτοια. Τι είναι αυτά που κάνει. Όλο πατελονιάζει. Έτσι. Πάμε στην πώληση του. Πώς το λένε. Που πήγε στην Γκένκ. Καρέλη, ξέρω του Καρέλη. Ναι. Του Καρέλη. Διαβάζει τα σχόλια από κάτω, λες τα ίδια θα λέμε. Ναι. Επιτυχία του Προέδρου. Ναι, τι επιτυχία. Ένα, ναι, center for, ένα παίχτη είχατε καλό και τον πουλήσατε. Μπράβο, τον πουλήσατε. Τον ξεπουλήσατε, ναι. Και βαδίζει σε ευρωπαϊκά πλαίσια και πρότυπα. Ε. Τέλειωσε και αυτό το παραμυθάκι. Ένα-ένα τα παραμύθια να τελειώνουν. Λοιπόν. Το μοναδικό. Ναι, αλλά τα λεφτά τα πολλά, 1,5 εκατομμύριο, όπως θα λένε. Δεν τα κλαίει ο Σαββίδης, θα τα κλαίσει εσύ. Όχι, okay, για τη βρωμιά, είναι θέμα βρωμιάς εδώ. Μα δεν λέω καθόλου πολλά ρετάκια. Άμα είναι να κρατήσει τα πρόβατα του οπαδού σου, εκεί που να δώσει 10 εκατομμύρια και 15 να κάνει μεταγραφές, δίνει ένα εκατομμυριάκι και λες ότι φταίει ο Ολυμπιακός και λέει και η ΕΠΟ, τρώνε το παραμύθι αυτό και διαιωνίζεται. Και έχεις και την υπόσχεση ότι του χρόνου πάντα επί του παρόντος δεν γίνεται τίποτα. Όλα γίνονται, θα γίνουν του χρόνου. Ναι. Έτσι. Και του χρόνου τώρα το παραμύθι ο Παοκτζής, ότι θα έχουμε καλή ομάδα να κάνουμε επενδύσεις και τέτοια να πιάσουν τόπο οι επενδύσεις. Ο Αγγλής του χρόνου θα έχει γήπεδο, ο Παναϊκός του χρόνου θα έχει σουίτες. Ναι. Του πάντα όμως του χρόνου. Στον παρόντα, στην παρούσα φάση δεν γίνεται ποτέ τίποτα του χρόνου, πάντα θα είστε καλοί. Εμείς τυχαίνει να είμαστε εκείνη τη στιγμή που μιλάμε τα τελευταία 20 χρόνια. Εσείς πάντα θα είστε του χρόνου. Και θυμάμαι πριν 2 χρόνια, Άκη, που λέγανε, πριν 3 νομίζω, που λέγανε, παιδί μου, τόσα λεφτά χαλάσε ο Μαρινάκης για μεταγραφές και δεν πιάσανε, νοιάζονσα και για τα λεφτά μας. Ναι, μπράβο που νοιάζονσα και για τα λεφτά. Ναι, νοιάζονσα και γι' αυτό. Πάλι για τον Κόκα λέγαμε, δει κάτι Σκρούτζ. Ρε, κάτι Σκρούτζ είχατε βγάλει πρωτοσέλιδα Σκρούτζ για τον Κόκα. Και είναι τώρα η σκορπά όλοι αυτοί εδώ, ένα Σκρούτζ, ένα έστω του, το Χιούι και τον Χιούι. Πώς τους λένε ρε αυτούς, ρε. Μην κάνετε Σκρούτζ, κάντε τον Λαντάκ. Το ποιος, πόσο λένε το, πόσο το Σκρούτζ είπες. Ναι, τον Γκόγκαλ τον είχαν παρουσιάσει Σκρούτζ. Ντάλτον, ρε. Καλά, έχεις πάει σε άλλο κόμιξ, έχουμε μείνει Disney. Ρε, ο Ντάλτον ήταν αυτός που δεν έχανε για λεφτά. Ντάλτον έκανε ληστείες, τι λεφτά να χαλάσει, χάλα και τα λεφτά των άλλων. Ποιος το έκανε για τον Μπούση. Τέλος πάντων, δεν έγινε. Ο Σκρούτζ ήταν, ρε, Τάκη. Όχι, ρε, Άκη, είσαι σε άλλο. Ο Ντόνα, όχι. Τέλος πάντων, λέγε, άστο. Εγώ λέω ο Ντάλτον. Ο Σκρούτζ, τον Ντόναλντ Ντακ. Ήταν ο Ντάλτον ένας ψηλός, ένας πιο μετά. Αυτός ήταν ο Άβερελ που πήγε να ανέβει στο άλογο και πέφτει από την άλλη. Πού τα ξέρεις. Τι που τα ξέρω. Ένα κόμιξ έχεις διαβάσει. Είχανε βγει ρε τότε. Το ξέρεις ο Ρόντι. Πώς δεν το ξέρω. Του καθηγητή μυστήριο. Αμέ που τους έβρεχε στον κόλλο. Και τον Μπλεκ. Και τον Μπλεκ. Και τη λίμνη του Οντάριο. Λοιπόν, έλα, λέγεται. Πάντα χιλιά ελάφια. Λοιπόν. Όλη αυτή η βρώμικη προπαγάνδα με λίγα λόγια, 1,5 εκατομμύριο ραδιοφωνικό σταθμό, μια δίκη στημένη. Αυτό σου λέω, ναι, αυτό. Δεν θέλει μεταγράφες, Δετάκι μου. Κάνουμε, στείλουμε μια εκπομπή. Ο ένας έχει μια εκπομπή. Έτσι. Εκεί θα τα χώνουμε, στην εκπομπή. Ο άλλος στείλει ένα σάκ. Εκεί. Δηλαδή πάντα. Και η, δίκη, και η δίκη να έχει μια βουλευτήνα μόνιμη, ρε παιδί μου. Όχι, να είναι ίδιο το πάνελ, σχεδόν το ίδιο. Όχι, σχεδόν το ίδιο. Τα ξέρουν καλά αυτοί, ρε, και τα λένε. Και ξαφνικά να λέει εκείνος με το σοβαρό το ύφος. Αυτός που έχει το κόμπι. Να έχει την εγώ και να λέει.
ο ΚΑΠΑΜΗ ναι. είπε στο ΧΙΝ ΤΑΦ και να κάνει ο Τσαλουχάς. Ρε εσείς, το 2016 είμαστε. 16. Δεν ο κόσμος πια ξυπνήσει, δεν είναι την εποχή του που είχαν φάει τον Μπελογιάννη. Φάγανε τον Μπελογιάννη. Και το παρουσιάσαν ότι είχε και... Το λαμπράκι. Το λαμπράκι, μωρέ. Με τη μηχανή εκείνος ο... Ναι. Δεν είναι, τώρα εκεί πέρα δεν είμαστε στο 50, το 60 πότε ήταν. Έλα, τι έγινε τώρα. Πηλαία. Από Πηλαία. Ναι. Ναι, και να κάνει ο άλλος. Λες και του λέει, ξέρεις, ναι. ό,τι λέω, μόλις κάνω παύση, ναι, εσύ ναι. να κάνει. Ναι, ναι. Τι έκανε ο Τσαλουχάς αυτός το πατάτο. Δεν ντρέπεσαι, εσύ και δικηγόρος είναι. Δεν ξέρω, ρε, τι είναι. Δώσε, τι είναι. Δεν έχετε, ρε, λίγο υπόλοιψη δεν έχετε. Δεν σας νοιάζει ότι έξω που βγαίνετε, σας βλέπει ο κόσμος και λέει, τι μαλάκες είναι αυτοί. Εγώ έτσι πιστεύω θα λέτε. Όχι, μωρά, αλλιώς θα λένε. Καλά, εγώ και να σας δώσω τον δρόμο, δεν θα κάνω μετό. Μα αυτά, δηλαδή υπάρχει τέτοιος Έλληνας που να σκέφτεται τόσο βρώμικα για να πετύχει να πάρει ένα πρωτάθλημα ο άλλος που δεν αξίζει ποτέ. Όχι, να πάρει ένα χαρτζηλίκι, γιατί ξέρει ότι θα πάρει πρωτάθλημα. Κάνει τη δουλειά του αλλού να πάρει το πρωτάθλημα. Ρε, και αυτός που κάνει τη δουλειά του ξέρει και αυτός και ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα και άλλος που τον έχει πληρώσει. Να το δουλεύουν, δεν είναι το δουλεύουν. Το δούλευμα. Αλήθεια το δουλεύουν. Δεν πρωτάθλημα παίρνετε μόνο με παίκτες, ακούστε να δείτε. Όποιος θέλει να πάρει πρωτάθλημα παίρνει παίκτες. Κύριοι λέγονται παίχτες. Παίχτες λέγεται. Ο Ιντέγε, ο Τσόρι, ο Ντουρμάς, ο Μιλιβόγεβιτς, ο Ρομπέρτο, ο Μαζουακούε, ο Φορτούνης, ο Μεταράδου, ο Φορτούνης, ο Σπανούλης, ο Πρίτεσης. Αυτοί όλοι λέγονται παίχτες. Έτσι, όποιος θέλει να πει. Ο Μάτζαρης. Όποιος θέλει. Τα άλλα όλα λέγονται γατάκια. Έτσι. Και τα λέτε πρώτα εσείς. Έτσι. Άλλο, όποιος. Πάρτε, ρε, θα ανησυχήσουμε. Στο λόγο. Πάρτε, κάντε μας να ανησυχήσουμε, ναι. σας παρακαλώ. Εκείνο το κοντό που όχι φράνε. Με τις απειλές. Όχι με τις απειλές. Κάντε έργα να ανησυχήσουμε, έτσι θέλουμε να μας έχετε ανήσυχους. Άστο μεταξύ, έδειξε μια φάση αυτή τη τηλεόραση. Εκείνος εκεί το center back του Παναθηναϊκού, εκείνος ο μαύρος. Πώς το λένε. Δεν ξέρω. Μουνότερ, πώς το λένε. Α, Μαμούτερ. Δεν είναι center back. Τι είναι, έδειξε μια κλωτσά ψυχρό. Ναι. Αυτή ήταν η κόκκινη επί πέντε. Πέντε κόκκινες. Ναι, ναι. Και στρατοδικείο. Τίποτα. Και έχει περάσει τίποτα. Ούτε. Μετά και αυτός ο Μαμούτε είναι που πήγε να κάνει ένα πλασέ στο Καραϊσκάκι. Δεν το ξέρει. Θα έπαιζε. Ναι, το Μαμούτ. Άντε, το Μαμούτ στα βραζιλιάνικα. Μπήκε αλλαγή. Μπήκε αλλαγή το Μαμούτ. Και μετά λέει πήραμε το Λέτο. Δηλαδή έχετε. Τέλο πάντων, η ώρα πάει μία τώρα. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αλλά μα έχετε πρίξει τα νεύρα όλη τη χρονιά και τα φρύδια. Θα πούμε τα παιχνίδια. Τι ώρα, για τα φρύδια. Μία πήγε. Να ναι, τελειώσουμε. Φεύγουμε, λοιπόν. Ναι. Τετάρτη, μπάσκετ πότε παίζουμε. Εδώ, με το Ρέθυμνο. Με το Ρέθυμνο. Για το τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική είναι. Να πάμε το λέμε. Τετάρτη, πέμπτη. Τετάρτη, πεντέμιση. Εντάξει, συγγνώμη. Και παίζουμε και βόλεϊ την Τετάρτη. Πάλι την ίδια ώρα. Καλά, το δούμε. Τετάρτη. Μετά, τι έχουμε. Παρασκευή. Ρέντι. Παίζουμε στην. Ναι, Ρέντι. Ή με τη βόλεϊ γυναικών, τελική. Έτσι, ή με το Παναθηναϊκό ή με τη Θύρα. Ναι. Α, μπράβο. Και την Κυριακή Φιέστα. Με την Μπαρσελόνα. Πείτε μας και εσείς τι έχετε. Βάσει του κόσμου, γι' αυτό λέω αυτό το όνομα. Έρχεται ο κόσμος του Ολυμπιακού να δοξάσει και να χειροκροτήσει τους παίκτες μας και τη διοίκηση και τον προπονητή μας για τους 25 τουλάχιστον βαθμούς από το δεύτερο. Για την μπάλα που έπαιξε στο Champions League. Για το αίτητο πρωτάθλημα, γιατί για μας αίτητο είναι, Τάκη. Και το Champions League που έπαιξε φανταστική μπάλα Ολυμπιακός. Και δεν ξεχνάμε και το μαγείρεμα, Μπάγκερ Άρσεναλ, μέσα στο Λονδίνο. Για να βρεθεί ο Ολυμπιακός με ίδιους βαθμούς. Το μαγείρεμα της χρονιάς που γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο και την φορά είχε γίνει με τη. Στη Μόλτε πάνω. Όχι, με την Ατλέτικο εδώ πάλι είχε γίνει με τη Γιουβέντους. Δεν είχε γίνει. Με την Ντόρτμουντ λες. Λοιπόν, Dortmund, γι' αυτό θα έρθει ο κόσμος την Κυριακή στο γήπεδο. Για να γιορτάσουμε το 43ο και όταν φεύγουμε θα πάρουν χαμπάρι και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες μας ότι του χρόνου το θέλουμε οπωσδήποτε το πρωτάθλημα. Αυτό πλέον. Εγώ ειδικά, αν δεν το πάρω θα πεθάνω. Ό,τι σου λέω. Τότε θα το πάρουμε. Έτσι. Θα ζήσει χιλιά χρόνια. Καλό βράδυ. Μην ανησυχείς αγόρι μου. Άντε καλό βράδυ. Γεια χαρά. Κάτσε με τους θανάτους.